Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στην πρώτη εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ του Εκμελητηρίου Εύρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας, αλλά ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Εκμελητηρίου Εύρου, κύριο Τοψίδη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, κύριο Μπάλτα, που πήραν την πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση. Στην εκδήλωση αυτή, εκτός από τους δύο προέδρους, συμμετέχουν και πάρα πολλοί αξιόλογοι ομιλητές που μας έκαναν την τιμή να αποδεχτούν την πρόσκληση. Τους οποίους είμαι και στην πολύ ευχάριστη θέση να συστήσω. Στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν ο κύριος Δαρδαμπούνης Πολυχρόνης από το χώρο της βιομηχανίας, διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας Ακρίτας, μιας εταιρείας που είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του ΕΠ της περιοχής μας. Θα μιλήσει επίσης ο κύριος Παλακίδης από το χώρο του τουρισμού, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, πολύ καλός γνώστης των θεμάτων της τουριστικής προβολής της περιοχής, που μόλις γύρισε από ένα επαγγελματικό ταξίδι και μας τιμάει πάρα πολύ με την παρουσία του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Θα μιλήσει επίσης ο φίλος μου, ο κύριος Κυριακόπουλος, που εκτός των πολλών άλλων ρόλων του είναι διαχειριστής της δομής στήριξης επιχειρηματικότητας του Εκμελητηρίου Εύρου και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικού Μάρκετινγκ. Ο Λεωνίδας οργάνωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το Εκμελητήριο Εύρου μια εξαιρετικά πετυχημένη εκδήλωση για την νεοφυή επιχειρηματικότητα της περιοχής και εύχομαι ειλικρινά στο μέλλον να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ. Επιπλέον και τέλος συμμετέχει και ο κύριος Σουκουλιάς, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που μας τιμά με την παρουσία του, με μια αξιολογότατη πορεία στον χώρο των εταιριών τεχνολογίας, έχοντας διατελέσει εκτός των άλλων τόσο μέλος του Εθνικού όσο και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέντορας της δομής μας, της δομής στήριξης επιχειρηματικότητας και όχι μόνο, και το πιο εντυπωσιακό για εμένα είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η δεύτερη του καριέρα, αφού αποστρατεύτηκε μετά από μια εξίσου ανάλογη πορεία ως αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Να σας ενημερώσω εδώ ότι όλοι οι μιλητές θα έχουν από 5 έως 10 λεπτά χρόνο για τις τοποθετήσεις τους και μετά θα έχουμε χρόνο για δευτερολογίες, αλλά και όπου χρειαστεί για ερωτήσεις από το κοινό μας. Κλείνω το δικό μου κομμάτι της παρουσίασης πριν περάσω στο ρόλο του συντονιστή με μια μικρή εισαγωγή για τους λόγους που θεωρώ αυτή την εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική, απαραίτητη, αλλά και για ποιους λόγους θεωρώ προσωπικούς λόγους, θεωρώ αυτή την εκδήλωση ιδιαίτερως συγκινητική. Από την εποχή που σπούδασα στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την παλιά ΣΟΕ, με πολλούς εξαιρετικούς καθηγητές, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μπάλτας, με απασχολούσε πώς θα μπορέσει η επιστημονική γνώση του μάρκετινγκ να εφαρμοστεί στην περιοχή όπου μεγάλωσα, δίνοντας σε αξιόλογες επιχειρήσεις της περιοχής τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά, να δημιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, να κερδίσουν τους πελάτες τους και να αποκτήσουν ακόμα περισσότερους και πιο ευχαριστημένους πελάτες. Μια επιχείρηση, άλλωστε λέμε στο marketing, πως έχει πετύχει όταν οι πελάτες της έχουν τόσο καλή άποψη για αυτήν και τα προϊόντα της, που η διαφήμιση δεν χρειάζεται. Την κάνουν οι πελάτες της για αυτήν, με αυτό που θα λέγαμε σήμερα word of mouth, φήμη από στόμα σε στόμα. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, γνώριζα τις δυνατότητες αλλά και τις εξαιρετικές προκλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θράκη, και από την άλλη πλευρά, είχα αποκτήσει τη γνώση που με έκανε να αντιλαμβάνομαι πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής θα μπορούσαν δυνητικά να μετασχηματιστούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα και να αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες στρατηγικές και διαχειριστικές κινήσεις, με δράση ψηφιακού μάρκετινγκ και ειδικά σήμερα να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτό το μετασχηματισμό. Με άλλα λόγια, το γεωγραφικό σημείο που βρισκόμαστε είναι μια απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας με αυξημένα μεταφορικά κόστη από και προς την Αθήνα, ή ένα στρατηγικό σημείο για την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, που γειτνιάζει, όπως συζητούσαμε πρόσφατα με τον Λεωνίδα, σε ακτίνα 500 χιλιόμετρων με αγορές 35 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η έλλειψη μαζικοποιημένου τουρισμού και η μικρότερη καλοκαιρινή σεζόν αποτελεί ένα μειονέκτημα και μια αδυναμία τουριστικής ανάπτυξης ή τη βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση του τουρισμού ανώτερης ποιότητας με μεγαλύτερη δυνατότητα δαπάνης που θέλει τη φυσική ομορφιά, τα τοπικά διατροφικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας και αυθεντικές εμπειρίες σε μια περιοχή που απέχει πάρα πολύ από τις φωτεινές επιγραφές νέων, τα δικαιολόγητα υψηλά κόστη εστίασης και διαμονής και τους κράτες έξω από τα καταστήματα που τα έχουμε συνηθίσει σε κάποιες άλλες, δυνητικά περισσότερο τουριστικά πετυχημένες περιοχές. Από την άλλη πλευρά, για την περιοχή μας, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών μάρκετινγκ, στη σημερινή εποχή που είναι μια εποχή τηλεργασίας, όπου είτε στελέχη εργάζονται από απόσταση, είτε πολλοί νέοι εργαζόμενοι και ειδικά νέοι γονείς γυρνάνε πίσω στις πόλεις τους για να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, η έλλειψη αυτή η στελεχειακή είναι κάτι που θεωρώ ότι εύκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτά από εμένα, χωρίς παραπάνω χρονοτριβή, δίνω το λόγο στον οικοδεσπότη της σημερινής εκδήλωσης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, πρόεδρο του Εκμελητηρίου Εύρου. Κύριε Τοψίδη, ο λόγος σε εσάς.
Ευχαριστώ, κύριε Ριγόπουλε. Λίγο ανοίξει την κάμερά σας, γιατί δεν σας βλέπει κανείς, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα, είναι κάτι έτσι τέχνασμα. Η κάμερα, ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκετε σήμερα εδώ να παρακολουθήσετε αυτήν την εσπερίδα, θα λέγαμε, την διαδικτυακή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ τον κύριο Μπάλτα, ο οποίος ανταποκρίθηκε και συνεργαστήκαμε για να έχουμε αυτή την ημερίδα. Τόσο σας, κύριε Ριγόπουλε, που τη συντονίζετε, τόσο τους αγαπητούς ομιλητές, οι οποίοι ο καθένας εξειδικεύεται στο δικό του κομμάτι και έχει να δώσει τη δικιά του εμπειρία, τη δικιά του έτσι, ακαδημαϊκή μόρφωση και οτιδήποτε έχει συστρατεύσει ή τουλάχιστον τη γνώση που έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην καριέρα του έχει συσσωρεύσει. Εμείς στο Μελητήριο Εύρου είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε οτιδήποτε είναι προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση ή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νομού Εύρου. Οτιδήποτε είναι καινοτόμο ή νέο εργαλείο, προσπαθούμε να το αγκαλιάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και τη γνώση αυτή να την περάσουμε στα μέλη μας. Το για το marketing, ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, το ξέρουμε όλοι μας, ότι αυτό ανήκει σε ένα επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού. Η επιστήμη του marketing υπηρετεί την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων μέσω γνώσης εργαλείων και τακτικών, τα οποία για όλα αυτά καλύτερα, κύριε Μπάλτε, ο καθηγητής είναι ο πιο εξειδικευμένος να τα αναπτύξει εδώ πέρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζούμε την ψηφιακή μετάβαση και όπως τα πάντα αλλάζουν, έτσι και το marketing έχει στα χέρια του ένα νέο εργαλείο, αλλά παράλληλα και μια πρόκληση. Σήμερα λοιπόν στην διαδικτυακή εκδήλωση οι δεξιότητες του marketing, του ψηφιακού marketing των τοπικών επιχειρήσεων με τους ειδικούς καλεσμένους μας και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Εξετάζουμε κάθε διάσταση της πρόκλησης. Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες που μπορούν να περάσει, αν θέλετε, αυτή η γνώση στην επιχείρηση. Ακούμε πολλές φορές ότι ζούμε στην εποχή της έντασης βιομηχανικής επανάστασης, ρομποτικής και μια σειρά από άλλα πράγματα που θα μετεξελιχθούν. Εκτιμώ και πιστεύω ότι τουλάχιστον το marketing μέσω της ψηφιοποίησης και αυτή τη μετάβαση, τουλάχιστον μετά την κρίση της πανδημίας της διετίας, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε πόσο έχει ανεβεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο υπήρχε στη ζωή μας, αλλά έχει ανεβεί. Βλέπουμε τις γενναίες millennials, οι οποίες πλέον δεν πάνε καν σε καταστήματα, γίνεται οι αγορές μόνο ηλεκτρονικά. Βλέπουμε σε πολλούς και νέους ανθρώπους που παρακολουθούν την σημερινή συνεδρίαση. Εκτιμώ και πιστεύω ότι η γνώση είναι το κυρίαρχο όπλο σε κάθε επιχείρηση, σε καθένα που θέλει να δημιουργήσει. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, πήραμε την πρωτοβουλία αυτή μαζί με τον κύριο Μπάλτα και όλους εσάς σήμερα να γίνει έτσι ένας διάλογος. Και λέω ότι είναι η αρχή αυτή τη συνεργασία μας, κύριε Μπάλτα. Συμφωνείτε κι εσείς. Και στο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν και οι καιροί να είναι και διαζώσεις, αλλά θα δούμε και πώς θα σχεδιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που παρευρίσκεστε σήμερα. Θα καθίσω και εγώ να παρακολουθήσω όλη τη συνεδρία και θα καταγράψουμε τα αποτελέσματα, τα οποία εκτιμώ και πιστεύω με τους συνεργάτες, τόσο ο κ. Ζυγόπουλος όσο ο κ. Σκελετόπουλος, να τα διανύουμε σε όλους που μας παρακολουθούν ή να τα ανεβάσουμε σε ένα YouTube, στην πλατφόρμα του Μελητηρίου, για να είναι χρηστικά για όλους όσοι είχαν δυνατότητα να μας παρακολουθήσουν. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για το χαιρετισμό και με μεγάλη χαρά ο λόγος στον κ. Σκελετόπουλο, τον φίλο μου τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, the floor is yours. Σ' ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και ευχαριστώ, κύριε Μπάλτα και πρόεδρε, για την εισαγωγή και γενικότερα και τον κύριο Σουκουλιά. Είναι μεγάλη τιμή έτσι μιλάω για ανάμεσά σας και μοιράζομαι και τον κύριο Δαρδαμπούνη από τον Ακρίτα, το οποίο πρωταγωνιστούσε ο Ακρίτας και στο βίντεο, σαν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής μας που είδαμε πριν. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το θέμα σήμερα είναι οι ψηφιακές δεξιότητες σχετικά με το marketing. Το marketing και οι ψηφιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες μάλλον του ψηφιακού marketing για τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό που θέλω να αναφερθώ εγώ γενικότερα είναι ότι ενδεχομένως αυτό το κομμάτι το ψηφιακό marketing έχει εισχωρήσει πλέον. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό, γιατί εκ των πραγμάτων τα πάντα ψηφιοποιηθήκαν. Έτσι λοιπόν και το marketing απέκτησε ακόμα ένα χέρι που λέγεται ψηφιακό marketing. Αλλά εκεί που θέλω να εστιάσω είναι ότι δεν ήρθε ποτέ να υποκαταστήσει, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον στην αγορά, το παραδοσιακό marketing και το ρόλο του marketing ως marketing. Απλά προσθέθηκε σαν ένα νέο εργαλείο που δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις. Τώρα, ένας, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν ρόλο στο marketing.
στο ψηφιακό, καθώς οι πελάτες πλέον είναι εκεί. Οπότε πρακτικά, εφόσον οι πελάτες είναι εκεί, δεν είναι θέμα επιλογής αν θα είναι ή δεν θα είναι. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς, θα είναι ο ανταγωνισμός. Η ψηφιακή παρουσία σημαίνει ότι συμμετέχει μια επιχείρηση στο διάλογο που γίνεται και σε αυτό το διάλογο συμμετέχουν σαφώς όλοι οι καταναλωτές και όλη η κοινωνία κατά επέκταση. Δείτε από θέματα που έχουν να κάνουν εμπορικά μέχρι και πολιτικά, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Καλή ώρα που έχουμε αυτό το δυστυχή κατάσταση, ας πούμε, με την τέλος με τον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι όλος ο κόσμος έχει κάνει το κοντάζ μέσω του ψηφιακού κόσμου. Αυτό βέβαια έχει επεκτάσει, μπορούμε να το δούμε σε διάφορες μορφές, μικρές επιχειρήσεις που έγιναν γνωστές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν χάσει εκατομμύρια από το κοντάζ των καταναλωτών την εποχή της ηθικής κατανάλωσης που διανύουμε. Οπότε, έτσι συνοψίζοντας, για να μην κάνω μεγάλο κύκλο γύρω από αυτό, αυτό που ήθελα να συνοψίσω όσα είπα ήταν το εξής, ότι το marketing παραμένει εδώ. Το marketing ως μέθοδος δεν είναι κάτι που επιχειρήσεις απλά θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν μια σελίδα στο Facebook, στο YouTube, στο LinkedIn, στο Instagram, στο TikTok, οπουδήποτε αλλού, διασκεδάζοντας το κοινό τους και επικοινωνώντας ουσιαστικά με το κοινό τους και αυτό θα τους δώσει ας πούμε, νεφαλτήριο στη δουλειά. Δεν υπάρχει πανάκια και χρυσός κανόνας, κάνει αυτό και θα δουλέψει. Κάθε πράγμα για κάθε επιχείρηση δουλεύει διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έρχεται το παραδοσιακό μάρκετινγκ, που δεν έχει αποκατασταθεί, που δεν ήταν τίποτα λιγότερο από έρευνα, δοκιμή, κατανόηση. Να ακούμε λοιπόν τι κάνει ο κόσμος, να βλέπουμε πώς αντιδράει, να κατανοούμε και από εκεί πέρα να όχι να αντιδρούμε ακριβώς, να απαντάσουμε η επιχείρηση ανάλογα σε αυτά τα δεδομένα που έχει. Συγγνώμη. Οπότε ουσιαστικά έχουμε και λέμε ότι έρχεται το ψηφιακό μάρκετινγκ. Οι δεξιότητες είναι απαραίτητες, είτε είναι τοπική επιχείρηση, είτε είναι μεγάλη πολυεθνική. Οι δεξιότητες αυτές έρχονται και με μια ευθύνη μαζί. Γιατί πλέον στην εποχή που διανύουμε, το διαδίκτυο έχει δώσει στους καταναλωτές φωνή και δύναμη. Φωνή και δύναμη η οποία τους δίνει σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, την ικανότητα και τη δυνατότητα να ελέγχουν την τύχη των brands και των επιχειρήσεων. Επίσης, δίνει μια διαφάνεια η οποία θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση επιχείρηση να τη διαχειριστεί, γιατί οποιαδήποτε στιγμή γίνει κάτι, αυτό βγαίνει διαδικτυακά. Αν δεν εξυπηρετούμε πλέον πολύ καλά στο χώρο μας, ο κύριος Παλακίδης το ξέρει αυτό με τα reviews, το ζει πάρα πολύ καλά. Έτσι, αν δεν εξυπηρετήσει καλά, μπαίνει μέσα, κάνει ένα άσχημο review και το χειρότερο δεν είναι να βάλει ένα αστέρι από τα 5, είναι να βάλει 3 από τα 5, που επηρεάζει πολύ περισσότερο κόσμο. Οπότε πρακτικά την εποχή των social media είναι ένα εργαλείο, αλλά ίσως κάνει αυτή η διαφάνεια, δίνει και μία παραπάνω ευθύνη, υπευθυνότητα και παραπάνω όγκο στη λειτουργία. Οπότε το διαδίκτυο, η παρουσία είναι σαν ένα επιπλέον κατάστημα, ένας επιπλέον ρόλος επιχείρησης που πρέπει αφενός να είμαστε εκεί, αφετέρου να μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι κάτι σοβαρό και θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε όπως διαχειριζόμαστε ένα μαγαζί που έχουμε τον frontman, τον υπάλληλό μας, το εμείς ή εμείς οι ίδιοι υποδεχόμαστε τον κόσμο. Είναι ένα υποκατάστημα του μαγαζιού στο ψηφιακό κόσμο, που ενδεχομένως σε λίγο καιρό να δούμε υποκαταστάσεις από Metaverse, αλλά έχουμε ακόμα γι' αυτά. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά, συνοψίζοντας όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι εδώ και υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχει υποκαταστήσει το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Ακόμα κάνουμε τακτικές, χτίζουμε στρατηγικές. Απλά έχουμε ένα ακόμα εργαλείο που μας δίνει πιο εύκολα δεδομένα και πολύ πιο προσιτό στο να βρούμε πού είναι οι πελάτες μας και να μας βρουν μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν. Αυτό βέβαια μας δίνει μια ευθύνη και προσθέτει παραπάνω εργασία από την πλευρά ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Όπως λένε στα αγγλικά, don't show off, show up. Έτσι, όταν σε θέλει ο πελάτης, δεν χρειάζεται να δείχνουμε ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε εκεί να το απαντήσουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί όλοι οι καλεσμένοι έχουν αρκετά να πούν και δεν θέλω να στερήσω τον χρόνο, ούτε να σκοδέψω το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτά από μένα, θα χαρώ στο διάλογο να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα. Και να καλωσορίσω και τον κύριο Παλακίδη που τα κατάφερε και να τον ευχαριστήσω και πάλι και με τον ίδιο παρόν. Ήταν σε επαγγελματικό ταξίδι και ήρθε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να συμμετάσχει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δαρδαμπούνη,
το Διευθυντή Στρατηγική Ανάπτυξη του Αχρήτα στην περιοχή. Ο κύριος Δαρδαμπούνης, είχαμε μια κουβέντα λίγο και διαζώσεις λίγο πριν ξεκινήσει το event και μου θύμισε τον αείμνηστο καθηγητή μας, τον κύριο Αυλονίτη, με τον οποίο έκανε μαζί τη διπλωματική του και ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Κύριε Δαρδαμπούνη, ο λόγος σε εσάς. Σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για αυτό το διαδικτυακό πάνελ. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Με βοήθησε στο ρυθματολόγιο, στο μεταπτυχιακό μου ο κ. Σαυλονίτης, στο ρυθματολόγιο σε μια έρευνα αγοράς που είχα κάνει για το εξτραπαρθένιο ελαιόλαδο. Ήταν σε μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων τότε, προμνημονεύτη των χρόνων. Και οι συμβουλές ήταν καθοριστικές έτσι, στη διαμόρφωση του ρυθματολογίου και στην στην πορεία της έρευνας μου. Ήθελα να κάνω μια μικρή... Εγώ θα σας μιλήσω περισσότερο για το τι κάνουμε εμείς σαν Ακρίτας και έτσι να σας κάνω μια μικρή παρουσίαση περί της Ακρίτας, τι είναι η Ακρίτας, πιθανόν να γνωρίζετε περισσότεροι και ίσως και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Και να σας πω και τι κάνουμε όσον αφορά το marketing και το digital marketing εμείς σαν εταιρεία. Θα ήθελα να κάνω share την οθόνη μου, αν μπορέσω. Η Ακρίτας, λοιπόν, έχει ιδρυθεί το 1977, βρίσκεται στον Εύρο. Η εταιρεία έχει ενισχυμένη σε χρηματιστήριο από το 2000. Και είναι, αυτό βλέπετε, το εργοστάσιο της και διάφορα κομμάτια από την παραγωγή. Η εταιρεία μας, λοιπόν, βρίσκεται, έχει κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες φτάνουν τα 60.000 τετραγωνικά, σε μια έκταση 370 στρεμμάτων. Έχει αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και γραφεία πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και η εταιρεία είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική εταιρεία που παράγει μοριοσανίδα στην Ελλάδα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα μερίδιο στην αγορά σε επενδυμένες μοριοσανίδες. Μοριοσανίδες είναι τα πάνελς, είναι αυτό με τα οποία κατασκευάζουμε όλα τα έπλα που βλέπουμε τριγύρω μας, είτε αυτό είναι βιβλιοθήκες, είτε είναι κουζίνες, είτε είναι γραφεία. Και σήμερα εμείς κατέχουμε ένα μερίδιο στην Ελλάδα το οποίο φτάνει το 55%. Οι ανταγωνιστές μας είναι πλέον μονάχα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία προέρχονται είτε από βαλκανικές χώρες, είτε από την Τουρκία. Επίσης, παράγουμε να έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο σε kitchen elements, δηλαδή σε προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με την κουζίνα, δηλαδή σε πάγκους κουζίνας και σε υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ντουλαπιών. Και ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής μας, περίπου στο 20%, εξάγεται σε βαλκανικές χώρες, δηλαδή σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, αλλά και σε μεσογειακές χώρες όπως την Ισία ή στο Λίβανο, στην Κύπρο. Και επίσης έχουμε κάποιους πελάτες στην Αυστραλία, αλλά και μέσω κατασκευαστών εξάγουμε προϊόντα μας και στην Αμερική. Τα προϊόντα μας, όπως σας είπα, είναι η μοριοσανίδα. Είναι πάνελ στα οποία έχουν διάφορες πιστοποιήσεις, είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έχουμε ακόμα και πιστοποιημένα προϊόντα από το Forest Heritage Council, όπου μιλάμε για βιώσιμη δασοκομεία. Προϊόντα τα οποία είναι επενδυμένα με μελαμίνες. Η μελαμίνη είναι ένα φύλλο χαρτί εμποτισμένο με ειδικές ρητίνες και έτσι δίνεται, το οποίο είναι συνήθως πρινταρισμένο και δίνεται η υφή του ξύλου. Και τέλος έχουμε τα προϊόντα τα οποία είναι
Το trade name το δικό μας είναι Πολύθετα και είναι Πάγκη Κουζίνας, που με διάφορες απομιμήσεις είτε μαρμάρων είτε ξύλου. Για να πούμε έτσι λίγο πράγματα για αυτό που το οποίο σήμερα συζητάμε. Εμείς το marketing όπως το γνωρίζαμε ήταν αυτό που εγώ έμαθα και στο μεταπτυχιακό μου, ήταν τα 4P, δηλαδή το product, το price, το place και το promotion. Δηλαδή το προϊόν, και για μας το προϊόν είναι αυτά που σας είπα. Το price έχει να κάνει με την κοστολόγηση του υλικού, με τον τρόπο που θα μπορέσουμε εμείς να έχουμε μια καλή τιμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε κέρδη και να μπορούμε να το πουλήσουμε. Το place έχει να κάνει με το πώς θα το διαθέσουμε το προϊόν και πώς θα τοποθετήσουμε αυτό το προϊόν στην αγορά. Και φυσικά ένα κομμάτι του marketing, γιατί το marketing ήταν όλα αυτά, είναι το promotion και η διανομή του προϊόντος. Έτσι λοιπόν εμείς με παραδοσιακές μεθόδους χρησιμοποιούμε δειγματολόγια, τα οποία είναι έτσι σε μια μορφή βεντάλια, τα οποία μοιράζουμε σε πελάτες μας, σε διάφορους εμπόρους και ξυλεμπορικά που είναι οι κύριοι πελάτες μας, οι κατασκευαστές. Και επίσης χρησιμοποιούμε διάφορα ενημερωτικά έντυπα, στα οποία παρουσιάζουμε είτε έχουμε το προφίλ της εταιρείας μας, έχουμε τις προδιαγραφές των προϊόντων μας, περιγράφουμε διάφορες τα περί προϊόντων μας, τις δράσεις μας, τις πιστοποιήσεις μας. Παρουσιάζουμε διάφορες δράσεις οποίες κάνουμε, όπως τις δράσεις μας στην κλικική οικονομία, στην ανακύκλωση του ξύλου, και κάνουμε κάποιες καμπάνιες οι οποίες είχαν να κάνουν με το «Αγοράζουμε, μένουμε Ελλάδα». Επίσης, έχουμε σαν στο παραδοσιακό κομμάτι έτσι, του promotion, έχουμε καθημερινές επαφές των πολιτών μας με τεχνικούς και τεχνικούς συμβούλους, με διάφορα με τους πελάτες μας, τα οποία είναι είτε κατασκευαστές είτε ξυλέμποροι. Επίσης έχουμε επαφές με μελετητές, με αρχιτεχνικά γραφεία, δηλαδή πελάτες οι οποίοι δεν είναι άμεσοι πελάτες μας, αλλά καθορίζουν, είναι trendsetters της αγοράς. Και κάνουμε καταχωρήσεις σε κλαδικά περιοδικά και αρχιτεκτονικά περιοδικά, έτσι ώστε να είμαστε σε ευρύτερα γνωστοί και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο περιβάλλον μας. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπως ήταν κλαδικές κυρίως εκθέσεις. Βέβαια, οι εκθέσεις τα τελευταία 2 χρόνια λόγω του κορονοϊού είναι δεν υφίστανται, αλλά παρόλα αυτά θα ξαναεπανέλθουμε, ελπίζουμε, σε όλες αυτές τις δράσεις. Επίσης, έχουμε κάνει χορηγίες σε εκθέσεις και σε εκδηλώσεις του αρχιτεκτονικού τομέα. Μία άλλη δράση την οποία έχουμε έτσι καθιερώσει είναι να κάνουμε μία ολοήμερη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, όπου καλούμε τους επαγγελματίες από το χώρο της ξυλίας και της κατασκευής. Βλέπετε κάποιες έτσι φωτογραφίες. Είναι σε έναν πολύ ωραίο χώρο, σε ένα ωραίο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάζουμε είτε τα καινούργια μας προϊόντα, καινούργια χρώματα, καινούργιες τάσεις. Υπάρχει μια έτσι, είναι διάφοροι άνθρωποι από την εταιρεία μας οι οποίοι γνωρίζουν τα προϊόντα μας πολύ καλά. Συζητούμε λύσεις, ανταλλάσσουμε απόψεις και ανταλλάσσουμε και ιδέες έτσι με ανθρώπους οι οποίοι είναι και στον χώρο και ζουν από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη, έχουμε οργανώνουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών είτε από το τμήμα της δασολογίας που βρίσκεται εδώ στον Εύρο, του Δουπουθού. Είχαμε επισκέψεις με το τμήμα μηχανικών της σχολής
του Δημοκριτίου. Και επίσης είχαμε επισκέψεις, είχαμε οργανώσει μια επίσκεψη και με το τμήμα σχεδιασμού από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Θα πάμε τώρα λίγο στο Digital Matrix. Όπως όλοι γνωρίζετε, και ίσως καλύτερα από μένα σαν έτσι πιο ειδικοί, είναι όλες οι digital κινήσεις οι οποίες κάνουμε για να τραβήξουμε την προσοχή και τον ενδιαφέρον του καταναλωτή και να αυξήσουμε τις επισκέψεις στα online asset μας. Εμείς λοιπόν βασισμένοι σε αυτήν εδώ την οθόνη, όπου έχουμε διαπιστώσει και από έρευνες έχουμε δει ότι το 95% του κοινού, του νέου καθιστικού, παρακολουθεί και άλλες οθόνες. Έχουμε δει ότι το έχουμε διαβάσει, το έχουμε συζητήσει, ότι πλέον οι καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι, είναι connected consumers. Και πάνω σε αυτό λοιπόν, έχουμε φτιάξει την ιστοσελίδα μας, βασισμένη σε αυτό ούτως ή άλλως, όχι τώρα, αλλά από παλαιότερα ακόμα, όπου προβάλλουμε εκεί με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο της Ακρίτας, τα προϊόντα μας, ακολουθώντας έτσι ένα σχεδιάγραμμα, όπου είναι το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να ξέρουμε για μας, και έτσι παρουσιάζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρουσιάζουμε τις πιστοποιήσεις μας, τα οικονομικά μας στοιχεία, τα νέα της εταιρείας μας και τι λύσεις μπορούμε να προσφέρουμε στην αγορά. Σε σχέση με το προηγούμενο, επειδή δεν είναι μόνο η ιστοσελίδα, έχουμε φτιάξει και μία εφαρμογή, το Ακρίτας Chroma Plus, το οποίο είναι είτε σε Android είτε σε iOS, όπου έχουμε άμεση πρόσβαση μέσω της εφαρμογής αυτής στα δειγματολόγια μας και στα εταιρικά μας νέα και προϊόντα μας. Τι άλλο έχουμε κάνει? Έχοντας υπόψη μας ότι έχεις μονάχα 3 δευτερόλεπτα για να κερδίσεις την προσοχή του κοινού, έχουμε φτιάξει σε διάφορες, έτσι, στα social media, έχουμε χρησιμοποιήσει λοιπόν πλατφόρμες, έτσι ώστε να αναδείξουμε το brand της εταιρείας μας, ανάλογα βέβαια με την προσωπικότητά μας και με την προσωπικότητα της εταιρείας μας και τους στόχους που έχουμε θέσει. Έχουμε επιλέξει, γιατί υπάρχουν αρκετά πάρα πολλές εφαρμογές, εμείς έχουμε επιλέξει το Facebook, το Instagram και το LinkedIn. Μέσα από εκεί παρακολουθούμε κάποιους βασικούς δείκτες απόδοσης και κυρίως κοιτάμε την αλληλεπίδραση στο site μας, τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή από πού έρχεται ο κόσμος, όπως μπαίνει σε αυτές τις εφαρμογές τις οποίες έχουμε και τι interactions έχει μέσα στο site μας. Κάποια στατιστικά τα οποία κοιτούμε και τα οποία μαζεύουμε έτσι από τα analytics που μας προσφέρονται. Τέλος, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο είναι κυρίως έτσι κλαδικό και αφορά την ψηφιοποίηση των καταλόγων μας και ψηφιοποίηση ουσιαστικά με εικόνες υψηλής ανάλυσης των όλων των χρωμάτων μας και των προϊόντων μας, έτσι ώστε να μπορούν αρχιτέκτονες, κατασκευαστές ή άνθρωποι που ασχολούνται με το σχεδιασμό, να κατεβάσουν τα χρώματά μας και να τα χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εφαρμογές οι οποίες έχουν στην κατασκευή, στο σχεδιασμό μιας κουζίνας ή ενός δουλαπιού ή ενός καθιστικού. Και μια άλλη εφαρμογή την οποία παρουσιάσαμε, η οποία βέβαια την δουλεύουμε ακόμα γιατί έχει αρκετό προγραμματισμό από πίσω, είναι αυτό το Ακρίτας Virtual Reality Assistant, το οποίο ονομάζουμε Αύρα. Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή σε εικονική πραγματικότητα, όπου υπάρχει ένα με αυτά τα ειδικά γυαλιά, χρησιμοποιώντας τα
μπορείς να μπαίνεις σε ένα περιβάλλον κουζίνας ή ενός καθιστικού ή ενός υπνοδωματίου και μπορείς να τοποθετήσεις τα διάφορα αποχρώσεις και designs τα οποία έχουμε στα χρώματα και να δημιουργήσεις το καθιστικό μέσα αυτής της εφαρμογής. Τέλος, λόγω του COVID, φέτος διοργανώσαμε μία διαδικτυακή εκδήλωση με σκοπό, η οποία έγινε τον Ιούνιο του 2021, ήταν Good in Progress, όπου παρουσιάσαμε, σε αυτήν συμμετείχαν άνθρωποι από το design και από την αρχιτεκτονική. Έτσι είχαμε ένα πάνελ ειδικών. Είχαμε ανθρώπους από το real estate, όπου φέτος ξεκινάει μια έτσι, βιώσιμη επανεκκίνηση υπάρχει στην Ελλάδα μετά το COVID, που δεν έχει βέβαια περάσει, αλλά ελπίζουμε να περάσει σιγά-σιγά ή να βιώσουμε με αυτό. Και τέλος, παρουσιάσαμε τη δράση της εταιρείας μας, καινούργια χρώματα, καινούργιους πόρους, στους οποίους εμείς εμφανίζουμε. Στο τέλος, έτσι σαν κατακλείδη, ήθελα να πω ότι είχα βρει ένα πολύ ωραίο slide. Στο digital marketing αυτό που πρέπει να παρουσιάζουμε είναι το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να πούμε, ποιος είναι ο στόχος μου, σε ποιους απευθύνομαι και πώς θα προσπαθήσω να κερδίσω την προσοχή. Αυτά είχα έτσι να σας πω, έτσι πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταρδαβούνη. Ολοκληρωμένη προσέγγιση marketing σε όλα τα επίπεδα. Ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σκουλιά. Κύριε Σκουλιά. Σας ακούω. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως, ενώ μου στείλατε μηνύματα, τα είχα κάνει όλα mute, ότι δεν φαινόμουν, δεν πειράζει. Μόνο με ακούσατε οι συμμετέχοντες από την αρχή. Κύριε Πέτρο, ο λόγος σε εσάς, σας βλέπουμε και σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω και εγώ 2-3 λόγια για την εταιρεία, την οποία εκπροσωπώ και υποστηρίζω, την οικογενειακή εταιρεία, η οποία είναι η τρίτη μου καριέρα. Έτσι, μετά από 30 χρόνια στον ελληνικό στρατό, 21 χρόνια στην Πρίσμα ηλεκτρονικά, έχω 5 χρόνια ακριβώς και 3 μέρες στην SIMS, την νεοφυή επιχείρηση των παιδιών μου, της κόρης και του γαμπρού, και ελπίζω ότι θα γίνει και των εγγονών κάποτε, για να κάνω και τέταρτη καριέρα εκεί με τους εγγονούς, με τα εγγόνια. Λοιπόν, η εταιρεία... Επιτρέψτε μου να κάνω, θα είναι πολύ σύντομη αυτή η παρουσίαση, δεν θα καθυστερήσω. Εκτιμώ ότι τη βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, φαίνεται κύριε Πέτρο, φαίνεται. Τη βλέπουμε κύριε Πέτρο. Ωραία, δανειστήκαμε και από τον κύριο Μαντέλα το μότο του. Το μότο. Ναι. Και ονομάζεται SIMS, το οποίο προέρχεται από το System Engineering και Management Solutions. Είναι τα δύο πτυχία του ζευγαριού, της κόρης και του γαμπρού. Ο ένας είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος του Δημοκρητίου και η άλλη είναι μηχανικός και παραγωγής του Δημοκρητίου. Λοιπόν, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανική παραγωγή. Όταν λέμε όμως είναι λύσεις, είναι εταιρική τεχνολογία που αναπτύχθη εντός της εταιρείας με 100% από resources της εταιρείας σε hardware, σε embedded software για να δουλέψει το hardware και σε καθαρό application software. Αυτό εστιάζει στην ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής ανεξαρτήτως αντικειμένου. 24 ώρες το 24ωρο, ο οποιοσδήποτε στην αλυσίδα της παραγωγής, της διοίκησης, ξέρει ανά πάσα στιγμή και ακούει την καρδιά, το σφιγμό, τον παλμό, τη σκέψη του κάθε μηχανήματος και του workflow της παραγωγής. Έχουμε την έδρα μας στην Αλεξανδρούπολη και γραφείο στη Θεσσαλονίκη. 12 άτομα συνολικά, εκ των οποίων οι 7 είναι μηχανικοί. Εκτός από το προϊόν αυτό, την εταιρική λύση που την ονομάζουμε και RTD, Artificial Intelligence Pavla Digital, κάνουμε και εστιασμένη, εφηρμοσμένη έρευνα.
εφημοσμένη έρευνα με τη λογική του Industrial Internet of Things, κάνουμε στη λύση αυτήν εδώ την RTD που είναι στη βιομηχανική παραγωγή. Αλλά μπαίνουμε και σε προγράμματα που έχουν αντικείμενο το ιατρικό κομμάτι ή την ενέργεια ή την αγροτοκαλλιέργεια. Και οπωσδήποτε μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε κάποιες στιγμές που θα κρίνουμε ότι μπορούμε, ότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τρίτο σε ανάπτυξη κάποιων εφαρμογών, να το πω, που θέλει ο καθένας σε custom επίπεδο. Είναι λοιπόν αυτό που έχουμε κάνει, μια ολοκληρωμένη λύση, όπως είπα, 100% αναπτυχθήσα εντός, η οποία αξιοποιεί τα επίκαιρα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, τα βιομηχανικά, όλες τις κρίσιμες δηλαδή λειτουργικές παραμέτρους των μέσων της παραγωγής και του χώρου της παραγωγής, στη διαδικασία λήψης απόφασης και του ελέγχου της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών που παίρνονται, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα. Τι επιτηρούμε? Όλα τα μέσα παραγωγής, τους κινητήρες, τις τσαντλίες, τα ρουλεμάν, τους αναδευτήρες, τα ψυγεία, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και είναι πρωτεύοντα μέσα στην παραγωγή ή είναι υποστηρικτικά και είναι δευτερεύοντα. Και σε αυτά, ενδεικτικά δεξιά στη στήλη αναφέρονται κάποια μεγέθη τα οποία μετρώνται. Η θερμοκρασία, η υγρασία, η δόνηση είναι ίσως για μένα προσωπικά το ισχυρότερο πράγμα σαν παράμετρος που μετράται, γιατί μας δίνει απίστευτα πράγματα. Η πίεση, το ρεύμα, η πέρυσι κλπ. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε, διαβάζουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες κατηγορίες αισθητηρίων και ανάλογα και με την ακρίβεια που έχουν και ανάλογα με το αντικείμενο, και επάνω σε αυτό παίρνουμε αποφάσεις. Εδώ βλέπετε μία εγκατάσταση από μία παραγωγή, είναι σε μία μεγάλη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, όπου μέσα στα κουτιά αυτά μπαίνει το hardware, το ηλεκτρονικό κομμάτι το οποίο έχουμε αναπτύξει, και με αυτά συνδεόμαστε με τους αισθητήρες που έχουμε στήσει στην παραγωγή ή και αυτούς που προσθέτουμε, γιατί σε κάποιες στιγμές παίρνουμε τους αισθητήρες των μηχανημάτων που ήδη φέρουν από τον κατασκευαστή, αλλά βάζουμε και δικούς μας. Και με την τεχνολογία edge computing, δηλαδή υπολογιστική αιχμής, μετράμε ακριβώς στο σημείο από το οποίο παίρνουμε τη μέτρηση, ακριβώς στο σημείο που παίρνουμε τη μέτρηση, στην άκρη δηλαδή, στην αιχμή, κάνουμε τους πρώτους υπολογισμούς της μετατροπής και της επεξεργασίας της πληροφορίας. Την πληροφορία τη μετατρέπουμε σε τον data, τα δεδομένα σε πληροφορία, την πληροφορία την συνεπεξεργαζόμαστε με άλλη πληροφορία και φτάνουμε στο σημείο να βγάζουμε συμπεράσματα, conclusions δηλαδή. Όταν θα βγάλουμε συμπεράσματα και με βάση που ξέρουμε αυτό που κάνουμε και με βάση την ιστορικότητα, τότε μπορούμε να κάνουμε suggestions ή recommendations, δηλαδή κάνουμε prompt. Λέμε στο χειριστή κάνε το τάδε ή σου συνιστώ να κάνεις το τάδε. Μερικές φορές είναι υποχρεωτικό ή και κάποιες στιγμές του δίνουμε το προαιρετικό, αλλά και κάποιες στιγμές μπορούμε να επέμβουμε και να κάνουμε actuation, δηλαδή να δώσουμε εντολή στο μηχάνημα να σταματήσει μόνο του γιατί έχει περάσει κάποια όρια. 100% εταιρική η ανάπτυξη, είναι ένα δείγμα του hardware το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία. Αριστερά είναι ένας βιομηχανικός επεξεργαστής που αναπτύξαμε και δεξιά είναι 16 κατηγορίες που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες κατηγορίες ομάδες αισθητήριων, γιατί όλες δεν οδηγούνται από τους ίδιους controllers. Όλα αυτά έχουν πολύ υψηλή υπολογιστική ισχύ και πολύ, πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Με βάση λοιπόν τα KPIs, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Ζαραβούνης, δηλαδή τους δείκτες της απόδοσης, παίρνουμε μετρήσεις από τις παραμέτρους τις οποίες έχουμε κρίνει ότι είναι οι κρίσιμες λειτουργικές. Μπορούμε να απεικονίσουμε, όπως βλέπετε αριστερά, την πληροφορία που παίρνουμε αφού την επεξεργαστούμε. Είναι τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Μπορούμε να δούμε όλα τα μηχανήματα ταυτόχρονα σε μία οθόνη. Μπορούμε να καταλάβουμε κάτι αν δεν πάει καλά από τους χρωματισμούς από μακριά και στη συνέχεια να σκύψουμε και να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Το σύστημα έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση και το κυριότερο είναι ότι όταν αυτό θα χρειαστεί τη δική μας επέμβαση, μπορούμε να το κάνουμε και από μακριά. Ακόμα μπορούμε να το κάνουμε και από ένα τηλέφωνο. Εδώ είναι μια ενδεικτική, μια σχηματική παράσταση κάποιων εφαρμογών. Δηλαδή κάνουμε αναλυτικά παραγωγής. Όλα
τα οποία μιλάμε για αριθμούς, δείκτες, εικόνες γενικά, που μας δείχνουν τι συμβαίνει στην παραγωγή γενικά και σε ένα-ένα τα μηχανήματα. Προβλεπτική συντήρηση. Τι, πότε, πώς και πού. Τι πρέπει να κάνουν. Με φορετά wearables, να το πω στον άνθρωπο, μπορούμε να έχουμε δεδομένα για την ασφάλειά του. Έχουμε τη λογική της αυτοματοποιημένης συνταγής, όπου τα πάντα λέμε θέλω να μου παράξεις 150 κιλά από εκείνη την ουσία. Και υπάρχουν τα διάφορα σιλώσεις τα οποία ενεργοποιούνται και μέσα από σωληνώσεις οι οποίες με ηλεκτροβάνες ελέγχονται πλήρως, πάνε στους αναδευτήρες, πάνε στους φυγοκεντρητές, γίνεται μια, πώς το λένε, ανάμιξη των υλικών και προκύπτει το τελικό προϊόν. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ποιότητος με οπτικά, με machine learning και παρακολουθούμε το περιβάλλον, το εσωτερικό του εργοστασίου και την κατανάλωση της ενέργειας. Εδώ στη συνέχεια είναι κάποιες εικόνες οι οποίες δείχνουν τις εφαρμογές. Αυτή η εφαρμογή είναι τα αναλυτικά παραγωγής που σας είπα, με κυριότερο, με top, το overall equipment effectiveness. Δηλαδή εδώ δεν παίζουμε, εδώ λέμε ότι τα μηχανήματα όπως δουλεύουν μέσα βγάζουν λιγότερο ή και πόσο λιγότερο από αυτό που θα μπορούσαν να αποδώσουν αν τα έχετε χρησιμοποιήσει καλά. Αλλιώς, αν πει ενδεχομένως ότι μπορεί να έχετε χαμένους χρόνους και κάπου πρέπει να το ψάξουμε για να ανεβεί αυτός ο αριθμός. Για να ανεβεί αυτός ο αριθμός δεν είναι τόσο εύκολο και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να κάνουμε fine tuning σε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να ξέρουμε την παραγωγή απ' έξω, αλλά έχοντας και αυτά τα συστήματα, τα καινούργια, μας βοηθούν να τη μάθουμε εάν δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε αλλιώς. Γιατί άλλο το εμπειρικό και άλλο το αποδοτικό με τη μέτρηση, την ακριβία. Αυτό είναι αυτό με τη συνταγή που σας είπα πριν. Από τα διάφορα σιλός που τρέχουν τα διάφορα υλικά και πάνε στους αναδευτήρες και στους φυγοκεντρητές και αναμειγνύονται και παράγουν πρώτο υλικό κλπ. Όλο αυτοματοποιημένο. Και το κυριότερο από όλα, οτιδήποτε πάει να συμβεί, υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση. Υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση γιατί εδώ χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των δεδομένων που παίρνουμε με τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνουμε, να μην πω σε ειδικές ορολογίες για νευρονικά δίκτυα κλπ. Εδώ βάζουμε τεχνητή νοημοσύνη και βγάζουμε συμπεράσματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έχοντας και την ιστορικότητα, με machine learning δηλαδή, για το κάθε μηχάνημα, για την κάθε περίπτωση, μπορούμε να προδικάσουμε, μπορούμε να προβλέψουμε πότε μπορεί να συμβεί ανομαλία και σε ποιο μηχάνημα. Αυτό καταλαβαίνετε τι κέρδος είναι. Καταλαβαίνουμε πριν συμβεί κάτι και το προλαμβάνουμε. Άρα γλιτώνουμε κόστος, γλιτώνουμε χρόνο, γλιτώνουμε φασαρία, γλιτώνουμε τρέξιμο. Και αυτά είναι μια εικόνα από δεδομένα μιας προβλεπτικής συντήρησης για ένα μηχάνημα, όπου μπορούμε να δούμε με μεγάλη ακρίβεια τι υπόλοιπο ζωής έχει η μηχανή αν δεν την κάνουμε προβλεπτική συντήρηση. Να δούμε κάποιους δείκτες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της μηχανής και την ιστορικότητά της και να δούμε αν πρέπει να επέμβουμε και να αντικαταστήσουμε, να διορθώσουμε κάτι κλπ. Και αυτό είναι ένα δείγμα από μια εφαρμογή που λέγεται ποιοτικός έλεγχος, όπου στείνονται κάμερες στην έξοδο του προϊόντος, του τελικού, και με βάση ένα πρωτότυπο μπορούν να αποφανθούν το σαν σύστημα, εννοώ, ότι αυτό που βγαίνει και παράγεται είναι ορθό, άρα καλό σκράνει να βγει. Αν δεν είναι, θα πάει στην άκρη για δεύτερο έλεγχο. Λοιπόν, κατευθείαν για να τελειώσω, ασχολούμαστε και με ερευνητικά έργα. Τόσο σε εθνικό επίπεδο, τα γνωστά ερευνό-δημιουργό καινοτομό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, όσο και τα ευρωπαϊκά του προηγούμενου ορίζοντα Europe, συγγνώμη, ορίζοντα 2020 και του τωρινού ορίζοντα Europe. Αυτά ήταν για την παρουσίαση. Απλά ήθελα τώρα να προσθέσω δύο πράγματα. Το ένα είναι πάνω στο σχόλιο που έγινε στην αρχή και, συγγνώμη να βγω, είπαμε για το ψηφιακό μάρκετινγκ. Νομίζω ότι από την εμπειρία που έχω, εγώ διδάχτηκα ψυχολογικό πόλεμο. Έτσι λεγόταν το μάθημα στη σχολή Ευελπίδων κάποτε, που αφορούσε το πώς θα υποβάλεις τον εχθρό. Τελικά στην πορεία είδα ότι ο ψυχολογικός πόλεμος, μπορώ να πω ότι είναι ένα μέρος του μάρκετινγκ, έτσι. Και το μάρκετινγκ είναι ψυχολογικό. Κάνει ψυχολογική επιχείρηση.
Το πόσο πετυχημένο θα είναι όμως εξαρτάται από αυτόν που το σχεδιάζει και αυτόν που το κάνει. Για μένα το ψηφιακό μάρκετινγκ σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας είναι μονόδρομος. Γλιτώνει πάρα πολλά, ελαχιστοποιεί το χρόνο, πετάει τις αποστάσεις και μειώνει τρομακτικά το κόστος. Στην εταιρεία, την εταιρεία των 12 ατόμων που σας είπα που έχουμε τη Sims, καθίσαμε και σχεδιάσαμε το marketing plan, στο οποίο πάλι με KPIs βγάλαμε στόχους, βγάλαμε δράσεις και ορίσαμε τι θα κάνουμε, πότε θα κάνουμε κλπ. Εννοείται ότι είμαστε απλωμένοι σε όλα τα μέσα, διότι σύγχρονη επιχείρηση που επαγγέλλεται ψηφιακό μετασχηματισμό δεν εννοείται να μην δεν είναι παντού σε οτιδήποτε είναι κάτω από την ομπρέλα που λέγεται ψηφιακό. Επομένως, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, κατά περίπτωση, Facebook και όλα τα λοιπά και υπόλοιπα μέσα τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ τα webinars. Με τα webinars συμμετέχουμε σε πάνελ όπως καλή ώρα είμαστε τώρα εδώ, όπου γίνονται παρουσιάσεις και συζητήσεις σε εξειδικευμένα θέματα και εκεί μπορείς να περάσεις τα μηνύματά σου για αυτό που κάνεις, για αυτό που πρεσβεύεις, για αυτό που παράγεις και υποστηρίζεις. Στο marketing έχει στόχους ο καθένας, αλλά κάποιοι δηλαδή σαν την αύξηση του brand awareness και την επισκεψιμότητα της σελίδας ή την προσέλκυση πιθανών πελατών ή το βαθμό και τον τρόπο για τα social media engagement, δηλαδή την εμπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν όλοι. Επειδή είμαστε της σχολής από αυτά που σας είπα για τη βιομηχανική παραγωγή του κυρίου Κέλβιν. Κέλβιν, 120 χρόνια πριν, φυσικομαθηματικός Άγγλος, είπε εκείνο το περίφημο, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Αντιστρέφοντάς το, ένας άλλος Αμερικάνος, ο Πίρσον, είπε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε. Εμείς με αυτά που μετράμε με τους αισθητήρες, και όχι μόνο με τους αισθητήρες, με οποιαδήποτε άλλες πηγές πληροφορίας παίρνουμε, βγάζουμε τι πρέπει να κάνουμε εκεί που οι αριθμοί μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ίδιο κάνουμε και στο marketing. Δηλαδή κάνουμε μια αξιολόγηση με τα KPIs που έχουμε βάλει και βλέπουμε πόσο αποκλίνουμε από το σκοπό, από το στόχο και πόσο όχι. Και εκεί κανονίζουμε αν θα ανεβάσουμε την προσπάθεια ή θα μείνουμε σταθεροί ή θα κάνουμε κάποια άλλη πώς το λένε, ενέργεια. Τελευταίο, last but not least, COVID-19 μας ταμπούρωσε μέσα στα ορίγματά μας, όπως τα λέγανε και οι ήρωες του 21. Ήταν άσχημο, μας έκανε και μερικά καλά. Καταρχάς αγαπήσαμε τη γυναίκα μας περισσότερο. Δεν κάναμε έξοδο, γίναμε πολύ καλοί οικογενειάρχες όλοι, έτσι. Πάει και ο καφές που πήραμε, πάει και ο καφές. Από εκεί και πέρα, μας έκανε όλους να ασχοληθούμε με το ψηφιακό μέσο. Αναλογιστείτε πώς μάθανε το κινητό τηλέφωνο ότι είχε και άλλες λειτουργίες πέραν αυτής που ξέραν. Εγώ που έχω ένα κινητό τηλέφωνο και ποτέ είμαι άνθρωπος από το 1978-80 που πήγα στην Αγγλία στο Essex και ασχολήθηκα με την πληροφορική, από τότε ασχολούμαι κάθε μέρα. Δεν τις ξέρω όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Πώς να το κάνω. Βλέπω τον εγγονό μου, τον μεγάλο, 11 χρονών, και έρχεται να μου δείξει μερικά πράγματα και δεν τα ξέρω. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τον COVID και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα πράγματα, από αυτά τα πράγματα εγώ κρατάω την εμπλοκή μου σε webinars που ενώ πήγαινα και γύρναγα την Ευρώπη, καθυλώθηκα και όμως ψηφιακά δεν καθυλώθηκα καθόλου. Και παρακολουθώ μάλιστα και περισσότερο. Αυτό για τα εισερχόμενα, αλλά ταυτόχρονα το webinar είναι και για τα εισερχόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς κύριε Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατά δύο πράγματα που είπατε, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ψηφιακό μάρκετινγκ. Το ένα είναι το κομμάτι των μετρήσεων. Στο ψηφιακό μάρκετινγκ υπήρχε παλιά, τώρα βέβαια ο κύριος Μπάλτας θα με διορθώσει, γιατί αυτό ήταν και λίγο έτσι, ένα άτυπο αστείο που κάναμε, ότι λέγαμε παλιά ότι τα μισά λεφτά που δίνουμε για διαφήμιση πάνε χαμένα, αλλά δεν ξέρουμε ποια μισά. Σήμερα με το ψηφιακό μάρκετινγκ πλέον είμαστε λίγο πιο σίγουροι που στοχεύουμε. Και αυτό πράγματι η εποχή του COVID ήρθε κάπως να το βελτιώσει, γιατί πολλοί κόσμος που δεν το συνήθιζε έκανε ψηφιακές αγορές για πρώτη φορά, μπήκε σε e-shop, παρήγγειλε, δοκίμασε και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο λόγος στον κύριο Παλακίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδοχείων Θράκης,
Κύριε Παλαχίδη, σας ακούμε. Καταρχήν, ευχαριστώ να καλησπέρισω το πάνελ, να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Κωνσταντίνε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να, αυτά που θα πω θα ήθελα να, είναι, να δημιουργήσω μια τροφή για σκέψη και ίσως και ένα διάλογο μετά την κοινόλεξη του κ. Καθηγητή, κ. Μπαλτά. Όταν συζητήσαμε μαζί για να δούμε ότι πρέπει να πούμε κάτι για το marketing των ξενοδοχείων, σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε ότι το marketing ενός ξενοδοχείου δεν μπορεί να οριοθετηθεί σε μια κουβέντα 5-10 λεπτών. Είναι ένα δυναμικό πράγμα, είναι μια δυναμική διαδικασία. Θα πούμε σε μερικά βασικά στοιχεία, μερικά βασικές ας πούμε, συντεταγμένες, που θα τοποθετήσουν όλη τη σκέψη μας σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση ίσως και με το καθιερωμένο με τις καθημερινές διαδικασίες marketing που ακολουθούνται σε άλλες επιχειρήσεις. Καταρχήν, το marketing μιας ξενοδοχικής επιχείρησης είναι άμεσα συνυφασμένο με το marketing του προορισμού στον οποίο ανήκει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Ένα ξενοδοχείο, μια ξενοδοχική επιχείρηση δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα σχέδιο marketing αν δεν κοιτάξει, λοξοκοιτάξει, ενωθεί ή ακολουθήσει παράλληλους βίους με το marketing του προορισμού. Εδώ τώρα οι stakeholders που εμπλέκονται είναι διαφορετικοί. Είναι από τη μια επιχείρηση και από την άλλη είναι ίσως οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι οποίοι ακολουθούν δικές τους διαδικασίες. Και εκεί κάπου χάνεται η συνάφεια, χάνονται οι παράλληλοι, να το πούμε έτσι. Ένα λοιπόν βασικό θέμα. Ας προχωρήσουμε λίγο σε πιο συγκεκριμένες διαδικασίες. Καταρχήν θα από τον κύριο Δαδαμπούνη, πολυχρόνη, χαίρομαι που είπες για τα 4P. Εγώ βέβαια σαν ξενοδοχείο θα πω ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να κοιτάξουν ίσως και την εξέλιξη των 4P, που είναι τα 7P, όπου μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι, people, process και physical evidence. Γιατί τα ξενοδοχεία είναι, ας πούμε έτσι, επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στο προσωπικό τους. Σαφώς υπάρχουν διαδικασίες, αλλά είναι επιχείρηση που η υπηρεσία παράγεται τη στιγμή της κατανάλωσης. Αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο όταν πας να συντάξεις ένα marketing plan για μια ξενοδοχική επιχείρηση. Τη στιγμή, θα το κάνω λίγο απλό και για να γίνει κατανοητό, τη στιγμή που ένα σερβιτόρ σερβίρει, εκείνη τη στιγμή λοιπόν που παράγει το προϊόν, την υπηρεσία μάλλον, το πούμε προϊόν, εκείνη τη στιγμή ο πελάτης την δέχεται, την καταναλώνει. Αυτό καταλαβαίνετε αφήνει λίγα περιθώρια για valuation ή κύκλους ας πούμε έτσι βελτίωσης και βασίζεται σε άλλες διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει εκπαίδευση, να υπάρχει ως εσωτερικό marketing. Στα ξενοδοχεία το εξωτερικό marketing είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το εσωτερικό marketing. Marketing προς το προσωπικό μας, προς τους ανθρώπους μας. Γιατί σε αυτούς βασιζόμαστε. Σε αυτούς βασιζόμαστε για να παραχθεί value για την επιχείρηση η οποία θα δημιουργήσει οικονομικά αποτελέσματα. Άρα το εσωτερικό marketing, δηλαδή η δημιουργία στόχων, η εκπαίδευση, η συμμετοχή ίσως στο marketing του προσωπικού, βάζει δίπλα με το κλασικό marketing μιας ξενοδοχικής επιχείρησης άλλες διαδικασίες όπου πρέπει να είναι παράλληλες και φυσικά θεωρώ ότι έχουν την ίδια σημαντικότητα. Άρα, μέχρι στιγμής είπαμε ότι έχουμε το marketing του προορισμού, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχουμε το marketing προς τους εργαζόμενους, προς τους ανθρώπους της επιχείρησης, ακόμα και προς τους προμηθευτές. Έχουμε φυσικά τις κλασικές διαδικασίες του marketing ενός ξενοδοχείου. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε, εκτός από το γεγονός ότι η υπηρεσία πάει τη στιγμή της κατανάλωσης, είμαστε σαν επιχειρήσεις, ίσως οι πιο διαφανείς επιχειρήσεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Καμιά άλλη επιχείρηση, όπως το ένα ξενοδοχείο, δεν είναι τόσο ανοιχτό σε κριτική, σε παρακολούθηση από τους πελάτες. Πραγματικά, είμαστε διαφανείς και όλοι οι πελάτες βλέπουν, μπορούν να δουν και το κυριότερο, και εδώ θα πατήσω λίγο σε αυτό που είπε ο Λεωνίδας, μπορούν να κρίνουν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πουθενά άλλου άλλη επιχείρηση όπου σε πραγματικό χρόνο, real time, παράγεται κριτική
καλή ή κακή για την επιχείρηση. Άρα, καταλήγουμε λοιπόν ότι το marketing πρέπει να είναι ένα δυναμικό πράγμα. Οποιαδήποτε δημιουργία ενός marketing plan, εσωτερικού και εξωτερικού, marketing plan, ας το πούμε έτσι, πρέπει να είναι ένα δυναμικό πράγμα, το οποίο ανά πάση στιγμή θα εξελίσσεται και θα παρακολουθεί την απόδοση, που συνήθως έχουμε φτάσει πια στο σημείο η απόδοση να μετράται από τους πελάτες. Βέβαια, εμένα είναι σωστό αυτό, γιατί ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος κρίνει την επιτυχία μιας επιχείρησης. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που παράγεται, αυτό που αποτιμάται, είναι σε πραγματικό χρόνο. Οπότε, έχοντας κανονίσει ή έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική, μπορεί η απόδοση της επιχείρησης να αλλάξει την πορεία και πρέπει να χρειαστεί να ανά πάση στιγμή να προσαρμόσεις τις διαδικασίες και τις στρατηγικές σου. Γιατί, παραδείγματος χάρη, υπήρξε ένα εξωτερικό γεγονός και παρουσιάστηκαν 10 αρνητικά σχόλια. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να βγεις και να ακολουθήσεις κάποιες διαδικασίες, είτε λέγεται διαχείριση κρίσης, που είναι κομμάτι του marketing, είτε λέγεται αλλαγή της τιμολογικής πολιτικής, είτε ακόμα και εκπαίδευση, εσωτερικό marketing. Άρα είναι κάτι δυναμικό. Δεν θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις να στείλουν ένα marketing plan και να το ακολουθούν τυφλά, χωρίς να κάνουν συνέχεια κύκλους επανατροφοδότησης. Εκεί ακριβώς βρίσκεται βέβαια και μια δυνατότητα επιτυχίας. Πολλά ακούστηκαν για τα online και για το online marketing και τα ψηφιακά μέσα, που σαφώς αυτή τη στιγμή παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο λόγω και της πανδημίας του COVID που δημιουργήθηκε. Πραγματικά, η κριτική των πελατών δημιουργεί μια διαδικασία, δημιουργεί μια ευκαιρία απαντώντας και καλώντας να δικαιολογήσουμε ή να ευχαριστήσουμε τους πελάτες, δημιουργεί ένα σύνδεσμο. Αυτός ο σύνδεσμος, αν και εκεί βλέπω μια μεγάλη ευκαιρία και ίσως αυτό πρέπει να το αναλογιστούν πολύ οι συνάδελφοι, μια ευκαιρία λοιπόν να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο, ένα συναισθηματικό δέσιμο με τον πελάτη και κυρίως να πάσει σε άλλες διαδικασίες marketing, που κυρίως να κάνουμε την συναισθηματική σχέση με την υπηρεσία που έχει παραχθεί ή με το όνομα του ξενοδοχείου ή με τη φήμη του ξενοδοχείου. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι ενέργειες μαζί με κάποιες άλλες πρέπει να ακολουθούνται και να είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρωταρχική διαδικασία και προτεραιότητα για τον ξενοδόχο. Διαδικασίες below the line, όπως λέμε. Σαφώς και οι διαφημίσεις και οι τοποθετήσεις μέσα και τα ίδια πράγματα πρέπει να υπάρχουν, αλλά πια επειδή οι πελάτες, όπως είπαμε, είναι άνθρωποι και έχουν μια συναισθηματικότητα πάνω τους, οι ενέργειες που αποσκοπούν σε αυτό εδώ θα πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Θα σας πω ένα νούμερο. Εμείς εδώ και 5 περίπου 4,5 χρόνια έχουμε ενταχθεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα, ξενοδοχεία αλυσίδα στον κόσμο. Να σας πω ένα απλό στατιστικό που μας είπαν μετά από έρευνες που έκαναν σε όλα τα ξενοδοχεία στον κόσμο. Ότι απαντώντας στις κριτικές, απλά απαντώντας σε θετικές ή αρνητικές κριτικές, που είναι ένα marketing και αυτό, γιατί μέσα από την απάντηση μπορείς να αναδείξεις τα καλά σου στοιχεία και ίσως να υποβιβάσεις, να διορθώσεις τα κακά σου στοιχεία, άμεσα στατιστικά παρουσιάζεται μια αύξηση έως 10% στο τζίρο σου. Γιατί δημιουργείται μια θετική άβρα, να το πούμε έτσι, ένα positive attitude απέναντι στην επιχείρηση, που έμεσος αλλά σαφώς δημιουργεί, προσθέτει μια αξία και αύξηση στο τζίρο. Κλείνω λοιπόν από αυτά που είπα, τις γενικές τοποθετήσεις. Γενικά στην Θράκη, ας το πούμε έτσι, ότι ας πούμε, οι επιδόσεις σε διαδικασίες marketing των ξενοδοχείων δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι, ας το πούμε έτσι, άριστες. Είμαστε και σαν προορισμός, ένας σχετικά νέος προορισμός. Τα ξενοδοχεία είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις όπου οι νέες γενιές τώρα μπαίνουν και ακολουθούν τη νέα τάξη πραγμάτων. Ίσως δεν υπάρχει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση για την σημαντικότητα του marketing, που μην ξέρουν ότι το marketing είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, δεν είναι μόνο στην επιχειρηματικότητα, είναι παντού υπάρχει marketing. Κύριε καθηγητά, φαντάζομαι θα το συμφωνείτε μαζί μου. Το marketing είναι, ακόμα και κάθε πρωί που ξυπνάμε και λέμε την καλημέρα στην γυναίκα μας, έχουμε και μια δόση marketing εκεί. Άρα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις ξενοδοχειακές να καταλάβουν ότι όλα αρχίζουν και ίσως όλα τελειώνουν σε διαδικασίες marketing μέσα σε όλη τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου.
Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κυρίως σωστή ενημέρωση και ίσως να ήταν και μια δυνατότητα για να επεκτείνουμε την συνδυασία μας με την Ακαδημία. Χρειάζονται ενημέρωση, χρειάζονται καθοδήγηση, όχι τόσο να δημιουργήσουμε διαδικασίες marketing, πλάνο marketing, γιατί κάθε ξενοδοχείο είναι μοναδικό, σε διαφορετική τοποθεσία, σε άλλη πόλη, με άλλες δυναμικότητες, αλλά κυρίως να καταλάβουν την σημαντικότητα και τα κέρδη και τα ωφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Μετά ο κάθε ξενοδόχος θα πρέπει να τα αναπτύξει σε πιο customized, στο μέτσι έκμαση, το marketing plan που ανήκει και μπορεί να εφαρμοστεί στην επιχείρησή του. Συνοψίζω και λέω, marketing προορισμού και marketing ξενοδοχείου είναι συμφασμένα. Όσο σημαντικό είναι το εξωτερικό marketing, αλλά τόσο είναι και το εσωτερικό προς τους ανθρώπους μας, γιατί αυτοί είναι που παράγουν την υπηρεσία, η οποία σημαντικό επίσης υπηρεσία παράγει τη στιγμή της κατανάλωσης. Είναι βασικό αυτό. Σε καμιά άλλη επιχείρηση δεν συμβαίνει αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε το κυρίως below the line ενέργειες, γιατί θα δημιουργήσουν ένα συναισθηματικό δέσιμο με τους πελάτες. Και το βασικότερο απ' όλα, να καταλάβουμε ότι είμαστε οι πιο διαφανείς επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στον επιχειρηματικό στίβο. Βλέπουν οι πελάτες μας ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει με τις υπηρεσίες μας και μπορούν και τις κρίνουν δημοσίως. Αυτό πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας όταν αποφασίσουμε να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Ευχαριστώ να ακούσουμε και ερωτήσεις αν υπάρχουν μετά τον κύριο καθηγητή φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαλακίδη. Πάρα πολλά κομμάτια από αυτά που αναφέρετε είναι πάρα πολύ συνηθισμένα και αυτά με το ψηφιακό marketing. Δηλαδή σήμερα ο πελάτης από εκεί που βρίσκεται μπορεί να εκφράσει παράπονο, να εκφράσει ικανοποίηση τη στιγμή που δέχεται την υπηρεσία. Και πράγματι ο ξενοδοχικός κλάδος αυτό το κομμάτι της εμπειρίας που μπορεί να μοιραστεί πλέον πιο εύκολα κάποιος μέσα από τα κοινωνική δικτύωση είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο λόγο και να παρακολουθεί πάρα πολύ τι γράφουν οι πελάτες γι' αυτόν. Γιατί στο κάτω-κάτω πλέον, πριν οπουδήποτε και αν πάμε όλοι μας, βλέπουμε τα reviews του εστιατορίου, του ξενοδοχείου και ούτω καθεξής. Με μεγάλη μου χαρά δίνω το λόγο στον καθηγητή μου, στην ΑΣΟΕ, τον κύριο Μπάλτα και πρόεδρο της Ακαδημίας Marketing. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπάλτα, λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα που φέρνουμε την Ακαδημία σε μια περιοχή εκτός Αθηνών. Είναι η λιμένη απόφαση για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας και αποτελεί και δικό μου, αν θέλετε, στοίχημα να συνδέσουμε την Ακαδημία με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι τεράστιο το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης και οι προσπάθειες που καταβάλουν οι επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Ελλάδας, συχνά χωρίς υποστήριξη και συχνά με μια πολύ, θα έλεγα, εσφαλμένη αντίληψη για τις δυνατότητές τους. Είναι σαφές και νομίζω ότι καθώς περνάει ο καιρός θα γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι το να βρίσκεσαι στην περιφέρεια, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, δεν θα αποτελεί μάλλον σταδιακά σημαντικό μειονέκτημα και ο λόγος που αυτό θα σταματήσει να είναι μειονέκτημα είναι κυρίως τεχνολογικός, δηλαδή ότι με την πάροδο του χρόνου η τεχνολογία γεφυρώνει τις χωροταξικές διαφορές και τα κόστη τα οποία σχετίζονται με την τοπικότητα και εφόσον και σήμερα μπορούμε για παράδειγμα να κάνουμε μια εκδήλωση από πολύ διαφορετικά σημεία, καταλαβαίνουμε ότι και η συνεργασία και ο συντονισμός των επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται πιο εύκολα χωρίς τους περιορισμούς που έθετε παλιά η τοπικότητα στην τοπική, στην περιφερειακή επιχείρηση. Επίσης να πω ότι ο Κωνσταντίνος Ριγόπουλος, που είναι πλέον στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, θα είναι ο άνθρωπος της Ακαδημίας στην περιοχή και θα ξεκινήσουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο και με όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτό, μια προσπάθεια να στηρίξουμε στο μέτρο που μας αναλογεί την τοπική επιχειρηματικότητα, με την έννοια ότι το marketing είναι απαραίτητο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής και τακτικής. Ουσιαστικά το marketing είναι πώς συνδέομαι με την αγορά. Αν θέλετε να δούμε και την ίδια τη λέξη marketing, σημαίνει ότι διοικώ την αγορά μου, διαχειρίζομαι την αγορά μου. Άρα λοιπόν είναι η λειτουργία της επιχείρησης η οποία κοιτάει προς τα έξω, κοιτάει προς την αγορά.
Στα πλαίσια αυτά προφανώς υπάρχει η επικοινωνία και η προώθηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όπως ακούστηκε και πριν πολύ σωστά, είναι τα 4P. Στις υπηρεσίες είναι τα 7 σημεία, τα 7 εργαλεία στρατηγικής του μάρκετινγκ. Και γενικότερα έχουμε να κάνουμε με μια πολυδιάστατη διοικητική λειτουργία που έχει να κάνει με τη διαχείριση και τη διοίκηση των αγορών. Το λέει και η λέξη marketing. Άρα λοιπόν, ειδικά σε μια εποχή όπως είναι η σημερινή, που οι καταναλωτές και οι πελάτες μας και στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν πάρα πολλές επιλογές, το να συνδέομαι με την αγορά, το να μπορώ να διαχειρίζομαι την αγορά μου, είναι απαραίτητο για να μπορέσω όχι μόνο να πετύχω, αλλά και απλά να επιβιώσω επιχειρηματικά. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο το ψηφιακό μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν έρχεται να καταργήσει το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι η άσκηση του μάρκετινγκ μέσω ψηφιακών εργαλείων και σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, με τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στην οικονομία και στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, ψηφιακό μάρκετινγκ είναι να χρησιμοποιώ, όπως ακούστηκε πριν πολύ σωστά, ψηφιακά media και όχι μόνο. Ή ακόμα πιο πρακτικό, ψηφιακό marketing είναι να χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό εμπόριο για να κάνω συναλλαγές με τους πελάτες μου ή με τους επισκέπτες μου, αν μιλάμε για μια επιχείρηση τουριστική, όπως ακούσαμε πριν από τον πρόεδρο. Τώρα, γιατί πιστεύω, και όχι μόνο εγώ, είναι νομίζω μια διαπίστωση γενικότερη όσων ασχολούνται με το marketing επαγγελματικά ή επιστημονικά, ότι το ψηφιακό marketing δίνει μια ευκαιρία στην τοπική και τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Όπως είναι νομίζω εύληπτο και ευνόητο, στο παρελθόν η μικρή επιχείρηση ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει πρόσβαση στα κλασικά media. Media όπως είναι η τηλεόραση, όπως είναι το ραδιόφωνο, αυτά τα οποία λέμε broadcast media ή τα μεγάλα έντυπα, ακόμα και αν ήταν κάπως τοπικά, ήταν ακριβά για μια μικρή επιχείρηση και ίσως ήταν και όχι πολύ αποτελεσματικά από άποψη cost effectiveness για μια μεσαία επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε θεωρητικά να τα αγοράσει. Και περνάμε τώρα σε μια εποχή όπου χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα. Στα ψηφιακά μέσα υπάρχει μια κλίμακα η οποία είναι πολύ μεταβλητή. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να κάνω μια καμπάνια σε μια ψηφιακή πλατφόρμα από αυτές που όλοι γνωρίζουμε και εγώ να επιλέξω ως διαφημιζόμενος, εντός εισαγωγικών, ως επιχειρηματίας, ως τέλεχος, την κλίμακα της ενέργειας αυτής. Δηλαδή, πόσα άτομα θέλω να στοχεύσω, ποιο είναι το budget μου, ποια είναι η διάρκεια, ποια είναι η συχνότητα και διάφορα άλλα κριτήρια τα οποία με βοηθούν να σχεδιάσω την καμπάνια. Ταυτόχρονα δέχομαι από το ψηφιακό περιβάλλον ένα σωρό δεδομένα, τα οποία είναι πάρα πολύ αναλυτικά και σε μεγάλο βαθμό οι πλατφόρμες μου τα δίνουν σε μια οργανωμένη και έτοιμη για να τη χρησιμοποιήσω μορφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να έχω κάποιο αρχείο Excel ή οποιοδήποτε άλλο και να κάνω αναλύσεις μόνος μου, όπως ας πούμε ενδεχομένως έπρεπε να γίνεται παλιά. Αυτά λοιπόν είναι τα έτοιμα, όπως λέμε, analytics, τα οποία δίνουν στο στέλεχος και στον επιχειρηματία οι ψηφιακές πλατφόρμες, όλες το δίνουν αυτό. Έτσι, δεν είναι ότι θέμα ότι κάποια το δίνει και κάποια άλλη δεν το παρέχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο μικρός και αν είμαι, και πραγματικά εδώ μιλάμε κυριολεκτικά, όσο μικρό και αν είναι το budget που έχω, όσο λίγοι και αν είναι οι πελάτες μου, όσο μικρό και αν είναι το κοινό και η αγορά που απευθύνομαι, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ψηφιακά μέσα και να είμαι πολύ αποτελεσματικός αν σχεδιάσω την εκστρατεία μου, την επικοινωνία μου σωστά. Φανταστείτε τώρα αυτό στο παρελθόν με μια τοπική επιχείρηση η οποία είχε, για να το προστέψουμε λίγο στο μυαλό μας, δύο επιλογές: ή να πάει σε ένα πανελλαδικό κανάλι και να αγοράσει τι, ρωτάω. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος τότε είχε τη ρευστότητα. Να αγοράσει ακριβώς τι? Επικοινωνία
με την ίσο της Κρήτης όταν εγώ, ας πούμε, έχω πελατεία μόνο στην Ήπειρο. Άρα λοιπόν έμπαινε και ένα θέμα, όχι μόνο αν μπορώ να αγοράσω κάτι, αλλά αν έχει οικονομική λογική το να αγοράσω τον χώρο και τον χρόνο σε αυτά τα μίντια. Σήμερα λοιπόν αυτό το πρόβλημα στον κόσμο των ψηφιακών μέσων δεν υπάρχει. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι με τη σωστή χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορώ να δραστηριοποιηθώ ως μικρή και ως μεσαία επιχείρηση με έναν τρόπο που ποτέ στο παρελθόν δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία και πρέπει να γίνει κατανοητή από τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Η μικρή και η μεσαία επιχείρηση έχει κάτι άλλο το οποίο λειτουργεί σταδιακά υπέρ της. Το μεγάλο μειονέκτημα της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης, της τοπικής επιχείρησης, είναι το μέγεθος, η κλίμακα. Και το γεγονός ότι δεν μπορεί να απολαύσει αυτό το οποίο λέμε στα οικονομικά, οικονομίες κλίμακας, δηλαδή να μπορέσει να κατακτήσει οικονομική αποτελεσματικότητα που θα την κάνει να λειτουργεί με ένα ανταγωνιστικό μέσο κόστος, απολαμβάνοντας λέει, το μέγεθος στην κλίμακα. Αυτό συνεχίζει και υπάρχει. Όμως, καθώς περνάμε σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο σε ορισμένους κλάδους, αλλά μας ενδιαφέρουν αυτοί οι κλάδοι στη Θράκη, το τοπικό, το αυθεντικό, το γνήσιο, το ιδιαίτερο, μπορεί η τοπικότητα και το συνεπακόλουθα μικρό και μεσαίο μέγεθος να είναι πλεονέκτημα και να είναι παράγοντες διαφοροποίησης. Αρκεί να μην γίνει ένα στρατηγικό λάθος, το οποίο θυμάται ο Κωνσταντίνος, το λέγαμε στο Πανεπιστήμιο, ειδικά στο στρατηγικό μάρκετινγκ, ότι δεν πρέπει η μικρή επιχείρηση να πηγαίνει να παίξει έτσι, σε γήπεδα που ενδιαφέρουν τους μεγάλους παίχτες. Γιατί ο μεγάλος παίχτης μπορεί και κάνει αυτό που κάνει με μια αποτελεσματικότητα και με ένα δυναμισμό και με ένα μέγεθος το οποίο προφανώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ένας μικρός παίχτης και μια μικρή τοπική επιχείρηση. Άρα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δυνατά μας σημεία και να χτίσουμε πάνω στα δυνατά μας σημεία. Όχι να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες μας και να επενδύουμε σε αυτές σε μια μάλλον μάταιη προσπάθεια να τις αμβλύνουμε. Η ευφυής επιχείρηση χτίζει επάνω στα ισχυρά της σημεία. Και για μια επιχείρηση που είναι αυτή τη στιγμή στη Θράκη, που είναι στον Εύρο, ισχυρά σημεία είναι καινοτομία, όπως είδαμε στις δύο επιχειρήσεις που πραγματικά εμένα με εντυπωσίασαν και σαν στήσιμο και σαν προϊοντική γραμμή και σαν λογική. Χτίζουμε πάνω στην τοπικότητα, χτίζουμε πάνω στην ιδιαιτερότητα και χτίζουμε πάνω, όπως είπε και ο κύριος Παλακίδης, την ικανότητά μας να συνδεόμαστε με τους πελάτες με μια αμεσότητα που δεν μπορούν να κάνουν οι μεγάλοι παίχτες. Γιατί ο μεγάλος παίχτης, λόγω του μεγέθους, δεν μπορεί να δώσει την εξατομικευμένη επικοινωνία και προσοχή όπως μπορεί να δώσει μια μικρότερη επιχείρηση. Άρα λοιπόν, ανοίγονται νομίζω νέοι ορίζοντες. Γιατί η ψηφιακή τεχνολογία έρει το πολύ μεγάλο εμπόδιο που υπήρχε στο παρελθόν, το οποίο ήταν το χωροταξικό και η πρόσβαση στα μίντια κυρίως. Και εγώ θα προσέθετα, χωρίς να θέλω να πάω πολύ μακριά στο μέλλον, ότι για την Ελλάδα και για τη Θράκη σταδιακά θα έρθει και ένα άλλο εμπόδιο. Αυτό το εμπόδιο είναι το κόστος εργασίας. Αν εξαιρέσουμε κλάδους που είναι εντάσσεως εργασίας, όπως σωστά είπε ο κ. Παλακίδης, που είναι η φιλοξενία αυτή του κλάδους, και περάσουμε σε κλάδους εντάσσεως κεφαλαίου, όσο πιο πολύ οι επιχειρήσεις θα γίνονται εντάσσεως κεφαλαίου και θα ενσωματώνουν κεφάλαιο με τη μορφή τεχνολογίας, δεν θα υπάρχει θέμα φτηνού εργατικού κόστους. Και αυτό θα το δείτε να γίνεται σε μια παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή, καθώς το κεφάλαιο θα γίνεται πιο τεχνολογικό και η τεχνολογία
θα δημιουργεί αυτοματισμούς παντού, θα παίζει λιγότερο ρόλο το να έχω φτηνό εργατικό δυναμικό. Επίσης, να σημειώσουμε και ότι από κοινωνικής πλευράς δεν θέλουμε φτηνό εργατικό δυναμικό. Δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα, δηλαδή, η οποία θα αμείβει την εργασία με πολύ χαμηλές αμοιβές, με ό,τι αυτό σημαίνει ευρύτερα για την κοινωνία, πολύ περισσότερο σε μια τοπική βάση, όπου όλα αυτά αποτυπώνονται πιο έντονα και πιο άμεσα. Μιλώντας τώρα για τις μετρήσεις που έκανε μια αναφορά ο Κωνσταντίνος, ναι, είμαστε σήμερα σε μια εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Όλο το μάρκετινγκ σήμερα βασίζεται πάνω σε δεδομένα και το ψηφιακό περιβάλλον δημιουργεί ακόμα περισσότερα δεδομένα. Μιλάμε λοιπόν για marketing analytics, αναλυτική marketing, μιλάμε για digital analytics, μιλάμε για μετρήσιμα αποτελέσματα σε οτιδήποτε κάνουμε. Όταν λέω οτιδήποτε κάνουμε, μιλάμε πραγματικά οτιδήποτε κάνουμε. Αλλάζουμε την ιστοσελίδα μας, αυτό μπορούμε να δούμε τι επίπτωση είχε στον αριθμό των επισκέψεων, στο μέσο χρόνο παραμονής, στο μονοπάτι πλοήγησης του επισκέπτη και εν τέλει, αν πουλάμε από εκεί κάτι, στις πωλήσεις ή στα bookings, αν μιλάμε για τη φιλοξενία. Κάνουμε κάτι σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σε μια καμπάνια οτιδήποτε, όπως είπαμε και πριν, τα πάντα είναι μετρήσιμα, παίρνουμε τα δεδομένα, βλέπουμε, μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, με λίγη τεχνογνωσία και με λίγη εκπαίδευση, ακόμα και δοκιμή ποια διαφήμιση πηγαίνει καλύτερα, το λεγόμενο A-B testing, σε πολλές πλατφόρμες είναι έτοιμο, μας το δίνουν. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και το όλο αντικείμενο του marketing γίνεται, αν δεν έχει γίνει ήδη, ένα τεχνικό αναλυτικό αντικείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθεί από τις επιχειρήσεις. Γιατί χρειαζόμαστε στελέχη τα οποία να είναι καταρτισμένα, εκπαιδευμένα στο marketing. Το marketing δεν είναι ούτε ταλέντο, ούτε βίωμα, ούτε εμπειρία όπως ήταν πριν ενδεχομένως από 20, 25 ή 30 χρόνια ή περισσότερο. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή όπου αυτός ο οποίος έχει καθήκοντα marketing πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο του marketing, είτε σε επίπεδο πανεπιστημίου, είτε μεταπτυχιακού, είτε με πάρα πολύ καλή αυτοεκπαίδευση και μια σειρά εκπαιδεύσεων που θα μπορεί κάποιος να κάνει αν ενδιαφέρεται πάρα πολύ, όπως σε όλα τα πράγματα. Και γι' αυτό και εμείς στην Ελληνική Ακαδημία Marketing προσπαθούμε να δώσουμε κατευθύνσεις σε όποιον θέλει να εντρυφήσει περισσότερο με το σύγχρονο marketing και να μάθει καλύτερα το σύγχρονο marketing. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όπως είπα και στην αρχή, αν δεν συνδεθείς με την αγορά σωστά, έχεις χάσει την κούρσα του ανταγωνισμού. Αυτό είναι δεδομένο και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να διαχειριζόμαστε, να διοικούμε και να συνδεόμαστε με την αγορά, με τους πελάτες μας σωστά. Εγώ κλείνοντας να ξαναπώ ότι η Ελληνική Ακαδημία Marketing έχει αποφασίσει στρατηγικά να είναι κοντά στην ελληνική περιφέρεια και όσο το δυνατόν να αποκεντρώσει τη δραστηριότητά της. Σήμερα που κάνουμε την εκδήλωση αυτή στον Εύρο, να σας πω ότι τη Δευτέρα ήμουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί με τον τοπικό σύλλογο των ξενοδόχων κάναμε μία και με άλλους φορείς μία αντίστοιχη εκδήλωση ζωντανά. Να δούμε και άλλες εκδηλώσεις μπορούμε να κάνουμε στη Θράκη, οπουδήποτε θέλετε. Να πω ότι η σελίδα της Ακαδημίας είναι ανοιχτή σε όλους, είναι πάρα πολύ απλό, elam.gr, έτσι, elam.gr όπως το ακούτε, και όποιος τέλεχος θέλει και όποιος επιχειρηματίας θέλει μπορεί να γίνει και μέλος της Ακαδημίας με μια online αίτηση. Πάλι να πω ότι ο εκπρόσωπος της Ακαδημίας
Είναι ο Κωνσταντίνος Οργόπουλος στη Θράκη και περιμένουμε αυτόν πάρα πολλά. Και επίσης, για όσους δεν το ξέρουν, ότι έχει εκλεγεί και επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και με τις σκέψεις αυτές του εύχομαι καλή επιτυχία και τον ευχαριστώ που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και να έρθουμε σε επαφή με τη Θράκη, μια περιοχή που έχει τεράστια σημασία από κάθε άποψη για όλους μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Παράδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσατε έτσι μια αισιοδοξία και μια προοπτική για το πώς μπορούμε με τα βήματα του μάρκετινγκ να κάνουμε κάτι καλύτερο για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Πέρα από αυτή την αισιοδοξία, εγώ επειδή είχα καιρό να σας ακούσω έτσι, να δίνετε διάλεξη, ένιωσα και 15 χρόνια νεότερος. 20, να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές, αν θέλει κάποιος να δευτερολογήσει να ρωτήσει κάτι. Και αν πρώτα και έπειτα το κοινό μας, είτε σηκώνοντας χέρι, είτε γράφοντας στο chat, να κάνει μια ερώτηση προς το πάνελ. Κάποιος από τους ομιλητές θέλει κάτι να προσθέσει. Όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα στο κοινό μας. Ο λόγος εσάς, βλέπω στο chat, έχουμε... το σύνδεσμο έγραψε το σύνδεσμο της ΕΛΑΜ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είτε στο chat είτε με χέρι, να περιμένουμε λίγο να δούμε αν θέλει κάποιος να διευκρινιστικά να ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο. Ναι, κύριε Σουκουλιά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μέχρι να βγει κάποια ερώτηση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπάλτα που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Η συνεισφορά προς τους ακρίτες, όπως και στην Κρήτη που πήγατε, και εδώ είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, είναι πάντα καλοδεχούμενη. Όπως είπατε πολύ σωστά, κάποτε εδώ, σε εμάς τουλάχιστον, ήταν τόπος εξορίας, έτσι. Απειλούσαν κάποιους, τους λέγανε να σας στείλω στον Εύρο. Τώρα είναι τόπος τον οποίο επιδιώκουν άπαντες να έρθουν. Και όσο περνάει ο καιρός, η πόλη θα ακολουθήσει, πιστεύω, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη γεωπολιτική της θέση και θα καρποθεί πάρα πολλά πράγματα και η πόλη ίδια και οι κάτοικοί της. Οπότε και όσοι έχουν σχέση με την πόλη και τους κατοίκους, πιστεύω ότι θα κερδίσουν και αυτοί. Πάντως, η στρατηγική του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι κάτι το οποίο, μπορώ να πω, στις σημερινές ημέρες καταλυτικά φέρνει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Εδώ εγώ να προσθέσω ότι γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Βάλτας και στο κομμάτι του εργατικού κόστους, βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις της περιοχής πώς καταφέρουν και δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά. Εγώ θεωρώ ότι πλέον, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι, μην ακούστε παρατραβηγμένο, το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι και ένα θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή, παλιά την πρόσβαση, όπως είπε και ο κύριος Βάλτας, στα μέσα, τα μεγάλα μέσα της τηλεοράσης, εφημερίδες, είχαν πάρα πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Σήμερα μπορεί με τα κατάλληλα βήματα και ο μικρός να στοχεύσει στην αγορά του και να είναι αποτελεσματικός. Εδώ θα έχουμε μια πρώτη ερώτηση από τη Μυροφόρα και μια δεύτερη ερώτηση. Σιγά σιγά βλέπω. Οι Μυροφόρες Καραλατίδου ρωτάει. Λεωνίδα, θες κάτι να πεις εσύ? Ναι, στην ερώτηση. Έχετε κάποια συμβουλή για τους μελλοντικούς οικονομολόγους που θέλουν να προσφέρουν στο μάρκετινγκ? Αν μπορώ να απαντήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάρω τη φράση από τον Πίτερ Οικονομίδη, έναν από τους πιο διακεκριμένους στον χώρο του branding τουλάχιστον. Κάποια στιγμή σε κάποια ομιλία του είχε πει ότι τα οικονομικά δείχνουν το σκορ. Το μάρκετινγκ αφορά το πώς θα σκοράρεις. Αυτή η συμβουλή λοιπόν, βάσει αυτού, να πω είναι ότι το παιχνίδι αλλάζει. Και αλλάζει ακόμα περισσότερο. Βλέπετε, έρχεται το Metaverse, ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη. Δείτε τι άλλαξε τα τελευταία 5 χρόνια. Έτσι, από την έλευση των πρώτων social media, ακόμα δεν ξέρουμε 100% τι αλλάζει. Να παρακολουθείτε το παιχνίδι και να είστε δίπλα όσο αλλάζει, ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε το αποτέλεσμα του score. Αυτή θα είναι η δική μου συμβουλή. Μέχρι το 90. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι αγώνα. Πολύ ωραία. Έχουμε άλλη μια ερώτηση από ό,τι βλέπω προς τον κύριο Μπάλτα. Η ερώτηση
Μιχάλη λέει ότι η Θράκη έχει κάποιους γεωγραφικούς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάπως δύσκολο να φτάσουν τα προϊόντα παντού, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. Θα ήθελα το σχόλιο του κυρίου Μπάλτα για αυτό και τη σχέση που έχει η δυνατότητα που μας δίνει το digital marketing, που έχει απεριόριστες δυνατότητες με τους φυσικούς περιορισμούς που υπάρχουν στην περιοχή. Ουσιαστικά αυτό το δίπολο φυσικών περιορισμών και μεταφορικού κόστους και δυνατότητα ψηφιακού marketing από την άλλη. Ναι, είναι μια λογική ερώτηση. Νομίζω, αν μιλάμε για εξαγωγές, το να έχεις στη Θράκη δεν είναι μειονέκτημα. Θα έλεγα ότι αν μερικά πράγματα έτσι στρώσουν, είσαι πιο κοντά στις χώρες που πιθανότατα θες να εξάγεις τα προϊόντα σου και είσαι και σε ένα σημείο που συναντιόνται ουσιαστικά και δύο ήπειροι. Τώρα, για το digital marketing, η κάθε επιχείρηση, εφόσον λειτουργεί σε ένα φυσικό περιβάλλον και όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και οι καθαρά ψηφιακές, έχουν κάποια φυσική υποδομή, έχεις ενώπιόν σου χωροταξικούς περιορισμούς ή, αν θέλετε, γενικότερα χωροταξικά δεδομένα. Πού είμαι, από πού ψωνίζω, σε ποιους πουλάω, πώς εφοδιάζομαι με πόρους, με εργατικό δυναμικό, με ενέργεια, με οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αυτό είναι δεδομένο ότι το αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, με το ψηφιακό marketing, αυτοί οι περιορισμοί σταματούν να υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό marketing ως ένα μοχλό για να διευρύνω τα χωροταξικά δεδομένα ή να άρω τους περιορισμούς που μου βάζουν πολλές φορές τα δεδομένα αυτά. Ένα παράδειγμα πρακτικό, γιατί χρειάζεται καμιά φορά να μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου στην Αλεξανδρούπολη και θεωρεί ότι στον κλάδο που δραστηριοποιείται η τοπική πελατεία είναι ανεπαρκής ή ότι θέλει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Σήμερα και αυτό το κατάστημα και άλλα το κάνουν ήδη με μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να πουλάει σε όλη την Ελλάδα, δεν λέω για κάτι μεγάλο επίβολο, λέω για κάτι πάρα πολύ απλό, μέσα από ένα e-shop το οποίο μπορεί να έχει ή μέσα από τη συνεργασία του με κάποιες πλατφόρμες αναζήτησης προϊόντων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Και επειδή η πανδημία έδωσε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις μεταφορές, στα υπηρεσίες courier, ταχυδρομεία κτλ, πλέον έχει δημιουργηθεί νομίζω και μια άλλη κατάσταση στο πώς τα προϊόντα ταξιδεύουν. Είναι δηλαδή πλέον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγαλώσει, έχει κατακτηθεί μια τεχνογνωσία αρκετά σημαντική, τα συστήματα έχουν εξυγχρονιστεί, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, άρα μπορεί να στέλνουν προϊόντα σε όλη την Ελλάδα και σε μια-δύο μέρες να έχουν πάει στη διεύθυνση του πελάτη μου. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι η ψηφιακή τεχνολογία από κάθε άποψη, από άποψη διανομής, από άποψη επικοινωνίας, από άποψη κόστους, είναι περισσότερο φιλική με την τοπική επιχείρηση και γενικότερα με τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Ξέχασα να σας πω ότι η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, ο Κωνσταντίνος το ξέρει, έχει ένα θεσμό που είναι τα βραβεία Made in Greece, τα οποία τρέχουν τώρα και δεχόμαστε υποψηφιότητες online για επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν στην Ελλάδα. Είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε το 2013, έγινε το 2013 η απονομή κάθε δύο χρόνια, το 2015, το 2017, το 2019, η επόμενη ήταν το 2021, λόγω κορονοϊού το πήγαμε για το 2022 και 20 Ιουνίου στο Ζάπιο θα γίνει η απονομή. Όσοι λοιπόν παράγετε, εγώ ήδη έχω σημειώσει δύο επιχειρήσεις που εδώ, που παρουσίασαν και παράγουν, μπορείτε να μπείτε στο site madeingreeceawards.gr, το έχω γράψει στο chat, αν θέλετε να το πάτε να το δείτε, και να θέσετε υποψηφιότητα για όποια κατηγορία σας ενδιαφέρει. Επίσης, μιλώντας για εκπαίδευση, να πω ότι πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό που φτιάξαμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, δημιουργήσαμε σε αναλυτική marketing, marketing analytics.
και θα είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που θα παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της αναλυτικής marketing, δηλαδή πώς αναλύω δεδομένα στο χώρο του marketing για τη λήψη αποφάσεων. Πάρα πολύ. Κύριε Βάλδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τα βραβεία Made in Greece, είναι ένας θεσμός και επειδή είχα περάσει και από το χώρο των επιχειρήσεων, είναι βραβεία τα οποία ουσιαστικά γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Παρουσιάζουν αυτό που πρέπει, το ελέγχουν και θεωρώ ότι είναι ένας αξιόπιστος θεσμός. Ο λόγος στον κύριο Τοψίδη, στον πρόεδρό μας. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω το εξής. Εγώ εντάξει, απάντησε πάρα πολύ στον κύριο Μπάλτας ουσιαστικά στην ερώτηση, αλλά εγώ δεν ήθελα να διαφωνήσω με την ερώτηση. Δεν γνωρίζω ποιος την έκανε. Και να πω το εξής. Ότι η Θράκη είπε στην απομόνωση. Η άρση της απομόνωσης Θράκης στα τελευταία χρόνια έχει αρθεί, θα λέγαμε, απομόνωση, γιατί αναλόγως γιατί μιλάμε. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω λίγο για την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη έχει δίπλα της Κόσμα, πούμε δηλαδή σε 3 ώρες στην Κωνσταντινούπολη που είναι στα 250 χιλιόμετρα, έχει 20 με 25 εκατομμύρια κόσμο. Αν πούμε η Σόφη, που είναι επίσης μια τέτοια απόσταση που είναι περίπου 3 ώρες, έχει επίσης 1 εκατομμύριο. Αν πούμε πιο πάνω το Βουκουρέστι που είναι 5 ώρες, έχει επίσης περίπου 1 εκατομμύριο. Ακόμη και η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν μιλήσουμε γεωγραφικά και αν μιλήσουμε, επειδή άκουσα και τον κύριο Παλακίδη, τον συνάδελφο και πρόεδρο του Μελητηρίου του Τουριστικού Τμήματος, ότι δεν είμαστε απομονωμένοι. Απομονωμένοι ήμασταν παλιότερα, που υπήρχε κομμουνισμός στη Ρωσία, που τα σύνορα με την Τουρκία ήταν διαφορετικά. Τώρα πιστεύω ότι εκτός από το marketing, όπως είπε ο κύριος Μπάλτας για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όλα αυτά μια σειρά, η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη είναι στο επίκεντρο, πιστεύω, και με όλη αυτή τη γεωγραφική, αν δεν αλλάξουν κάτι με τα σημερινά δεδομένα, χθες είναι σημερινά δεδομένα που σημαίνουν στην Ουκρανία που αναφέρθηκαν όλοι οι μιλητές, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κέντρο. Και αυτή η απομόνωση που νιώθουμε τουλάχιστον εμείς που μένουμε όλα τα χρόνια και μεγαλώσαμε εδώ πέρα και επιχειρήσαμε εδώ πέρα, εκτιμώ ότι θα αλλάξει. Επομένως, δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Ριγόπουλο, για να πω ότι ως προς την ερώτηση έχω μια διαφωνία και ως θεσμικός πρέπει να τοποθετηθώ, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι και το μότο εμείς που μπορούμε να προβάλλουμε πολλές φορές, είτε στο εξωτερικό όταν βρισκόμαστε. Εντάξει, για τη χώρα μας ξέρουν ότι που βρίσκεται όλη η περιοχή μας, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα. Και μάλιστα τώρα με την αλλαγή, αν θέλει, και αυτού του λιμανίου και την αξιοποίηση, την ιδιωτικοποίηση του λιμάνου Αλεξανδρούπολης, θα το δούμε πολύ σύντομα. Βέβαια, τώρα εντάξει, οι νεότεροι μας θα παρακολουθούν τη συνεδρία. Εμείς έχουμε λίγο κουραστεί, γιατί περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια την ανάπτυξη του λιμένα, αλλά πιστεύω ότι ορίμασαν οι συνθήκες τώρα. Και επειδή είναι ένα γεγονός, μια ανάπτυξη ενός τέτοιου μεγάλου λιμένα, όπως αναπτύχθηκε ο λιμένας του Πειραιά, αν θυμόστε, πριν 5 χρόνια, όταν ήταν η Κόσκο να αναλάβει, υπήρχαν και τα συνδικάτα και μια σειρά που όλοι διαμαρτυρόταν και τώρα όλοι δεν προλαβαίνουν έχουν δουλειά. Εκτιμώ και πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να ορίμασουν και οι συνθήκες στην δική μας περιοχή για να αξιοποιηθεί το λιμάνι, γιατί δεν χρειάζεται μόνο η ελληνική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, παίζουν και άλλα θέματα εδώ πέρα, είτε ευρωπαϊκά είτε είναι αυτά άλλες παράπλευρες δυνάμεις. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, εγώ την άρση της απομόνωσης της Θράκης την πιστεύω και την προβάλλω, θα έλεγα έτσι, τη θεσμική μου ιδιότητα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Α, κύριε Σκουλιά, βλέπω ο λόγος του κύριου. Να κάνω μια επισήμαση. Ναι, ναι. Ήθελα να πω, τουλάχιστον στα παιδιά που μας ακούν, τα δεδομένα και όποιος ασχολείται με τα δεδομένα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος. Τελευταία, πολύ μεγάλες εταιρείες μαζεύουν φοβερά στοχευμένα και δομημένα δεδομένα και με βάση αυτά καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται την επόμενη σας κίνηση, την επόμενη μας σκέψη και θέλουν να μας προλάβουν. Νομίζω ότι και αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, διορθέστε με, είναι στο ψηφιακό μάρκετινγκ που κάνουν οι τεράστιες εταιρείες με τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση τους, την επεξεργασία τους για να δουν τις συνήθειές μας. Επομένως, όποιος ασχοληθεί θα πρέπει να καταλάβει καλά τι είναι δεδομένα. Γιατί θα πει δομώ τα δεδομένα και τι θα πει τα επεξεργάζουμε. Γιατί τα περνάμε πολύ ντούκου όλα, απλά στο τηλέφωνο όταν πάμε να δούμε, όπως πήγα εγώ να δω προηγουμένως, μια κυρία που γέννησε τρίδημα, ο γιατρός όταν είδε το ένα, απ, και με πήγε. Το ακολούθησε έτσι για πλάκα να δω που θα με πάει. Επί 20 λεπτά δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο ήταν το αποτέλεσμα, τι είδε ο γιατρός. Και το παράτησα.
Μέχρι τότε όμως περάσαν από μπροστά μου 1000 διαφημίσεις. Και ποντάραν στην περιέργειά μου ότι εγώ θα το δω. Θα πάω παρακάτω στο τηλέφωνο για να δω αυτό. Είναι δυναμίτης το ψηφιακό μάρκετινγκ. Και όποιος το μάθει και το χρησιμοποιεί, θα έχει πολλά όπλα στο χέρι του. Πολύ καλή προώθηση του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ευχαριστούμε πολύ. Λεωνίδα. Εγώ να πω σύντομα, γιατί αυτό είναι αγαπημένο το θέμα. Έτσι. Και πραγματικά νομίζω θα ελπίζω να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου που ακούν, δηλαδή νεότερα παιδιά. Αυτό που ο κύριος Πέτρος είπε το φανταστικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε, είμαστε στην εποχή, από τα data πάμε στα insights. Από τη γνώση προχωράμε στην επίγνωση. Έχουμε πολλά δεδομένα και όπως ο κύριος καθηγητής είπε επιτέλους στο πρόγραμμα Analytics, είναι κάτι φανταστικό γιατί εκείνη είναι ανάγκη πλέον. Τώρα πλέον δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε πολλά, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι στο καλό μας λένε αυτά τα δεδομένα. Έτσι θυμηθείτε πριν πολύ καιρό, σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που οι νεότεροι δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά πριν το ψηφιακό κόσμο, ας πούμε, αυτό που λέγεται σήμερα στην Google Remarketing ήταν πόνος. Πώς θα καταλάβεις εφόσον μπήκε μέσα στο μαγαζί σου πελάτης και έφυγε, πώς θα το ξαναβρεις μετά να του κάνεις follow-up για να δεις τι έγινε. Τώρα του πετάς ένα κούκι έτσι και τον ακολουθεί. Και τρέχει αυτός και για 30 μέρες ακολουθεί, όπως είπε ο κ. Σπέρα. Έτσι, και όπου μπαίνεις, τον βλέπει μπροστά σου τώρα. Σε βλέπει μπροστά. Επί 30 μέρες σε βλέπει. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε ο καταστηματάρχης τότε, δηλαδή θα ρωτούσε 15 γνωστούς για να πει ένας ψηλός με μαύρα μαλλιά, με τέτοιο μπλούζα, ήταν εκεί, ξέρεις που ήταν, να ενδιαφερόταν για να το βρει. Σήμερα αυτό είναι ψηφιακό. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή που ήταν φανταστική. Από αυτή τη φανταστική αρχή πλέον, τα δεδομένα είναι τόσα. Του Facebook π.χ. τα δεδομένα για τα business, έμπαινε μέσα και μπορούσε να δει. Θέλω ανθρώπου που διαβάζουν εφημερίδα γνώμη, οδηγούν Volvo και του αρέσει το γυμναστήριο, με ένα πτυχίο και έχουν και ένα παιδί. Στην Ελλάδα το κόμμα το ένα παιδί δεν μπορεί να το βάλει, στην Αμερική μπορούσε. Και σου βγάζει ότι είναι 2.300 άτομα, και πίνουν καφέ στο Σόχο καλή ώρα που να παίρνουν το επιμελητήριο. Αυτή λοιπόν την πληροφορία την είχε διαθέσιμη σήμερα. Ναι, τι θα την κάνουμε όμως. Όταν αλλάζει όμως μια μεταβλητή, αλλάζουν όλες οι πληροφορίες. Οπότε πρακτικά αυτό είναι ο θαυμαστός κόσμος που μπαίνουμε. Και εκεί λοιπόν ερχόμαστε πλέον στην πρόκληση του να έχουμε ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να κάνουν τις σωστές, να πάρουν βασικά τις σωστές να κάνουν σωστές ερωτήσεις στα δεδομένα και να δώσουν πίσω τις κατάλληλες απαντήσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Έτσι, αυτό ευχαριστώ και πάλι έτσι, για τον χρόνο. Εξαιρετική τοποθέτηση, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο ωραία, Λεωνίδα. Εδώ θα κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Την τιμητική ερώτηση στον κύριο Παλακίδη θα πάει αυτή η ερώτηση, γιατί είναι για τον τομέα του. Βλέπω άλλη μια ερώτηση από μια φοιτήτρια και φίλη, θα την απαντήσω από κοντά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Κύριε Παλακίδη, ο λόγος εσάς, ουσιαστικά μας ρωτάει ο Σταύρος, πώς θα μπορούσε το ψηφιακό μάρκετινγκ να βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας του ελληνικού τουρισμού, δεδομένου ότι έχουμε δύο εθνικά πάρκα. Υπάρχουν αρχικές υποδομές για πρώτη επίσκεψη και περιήγηση ή απαιτούνται επιπλέον υποδομές και να γίνει χρήση του ψηφιακού μάρκετινγκ ώστε να αναδειχθούν αυτές τις περιοχές κατάλληλα? Την είδα την ερώτηση, τη διάβασα και εγώ από το chat. Πολύ ωραία. Ναι. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν. Κοιτάξτε, πιάνουμε η ερώτηση, ακουμπάει δύο θέματα. Ένα είναι το marketing και ένα είναι η δημιουργία υποδομών. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποδομές. Αν η ανάπτυξη των υποδομών είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα, θα πρέπει το ψηφιακό marketing να αρκεστεί σε αυτά που υπάρχουν, να προσαρμοστεί, να δει τα στοχευμένα κοινά και να ανάλογα να προωθηθεί. Αν υπάρχει δυνατότητα, κάτι το οποίο δεν εξαρτάται συνήθως από αυτούς που κάνουν το marketing, αλλά από αυτούς που έχουν τα λεφτά και αποφασίζουν να επενδύσουν και να αναπτύξουν τις υποδομές, τότε ανάλογα θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή. Άποψή μου είναι ότι το ψηφιακό marketing και ψηφιακές πλατφόρμες, τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν, μπορούν πραγματικά να προσδώσουν μια μεγάλη διείσδυση των δύο βασικών αυτών προϊόντων που έχει, ας πούμε έτσι, εργαλείων ή δυνατών σημείων ενδιαφέροντος που έχει ο Εύρος, να δώσει διεισδυτικότητα σε αυτά τα δύο σημεία και να μπήσουν σε κοινά εκτός Εύρου, εκτός Βόρειας Ελλάδας και εκτός Ελλάδος γενικά. Παλιά γινόταν, θα πω ένα απλό παράδειγμα, παλιά ο Εύρος, σαν νομαρχία, πήγαινε σε μια έκθεση στην Αγγλία που ήταν για bird watchers.
Περιμέναμε να πάμε στην έκθεση, να βρούμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους δείξουμε ότι πρέπει να έρθετε, να πάτε στην Ταδιά, να κάνετε περιβόσιμο και σε όλο τον Εύρο. Πια η έκθεση είναι το τελευταίο στάδιο, το οποίο, γιατί ο τουρισμός είναι people business, έχεις ανάγκη την προσωπική επαφή, όμως είναι το τελευταίο στάδιο προτού πάμε. Συνήθως μπορεί και πρέπει να προηγείται μια στρατηγική μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν, που σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, μεγαλύτερη κάλυψη, μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτή την πίτα του συγκεκριμένου είδους και φυσικά μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να αφήνουμε το κλασικό μάρκετ που είναι η έκθεση, που είναι η δημιουργία υλικού κτλ. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά μπορούν να γίνουν άλματα αν γίνει σωστά ένα θετικό πλάνο. Εδώ βέβαια ερχόμαστε πίσω, για να απαντήσω στο φίλο, το πλάνο. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση που λέει ότι υπάρχουν πολλές σελίδες που δείχνουν το περιεχόμενο και μάλλον δείχνουν τα σημεία ενδιαφέροντος του νόμου, γιατί εκτός από τα δύο εθνικά πάρκα υπάρχουν και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Είναι αυτό ότι αυτή τη στιγμή ένα βασικό σημείο είναι ότι δεν υπάρχει ένα καταγεγραμμένο πλάνο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει και ένα marketing plan, θα περιλαμβάνει και ένα πλάνο δημοσίων σχέσεων, θα περιλαμβάνει μια τοποθέτηση, ένα branding, όλα τέλος πάντων. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες, δεν μου αρέσει εμένα ο όρος μελέτη, εμένα μου αρέσει ο όρος ένα πλάνο δράσης. Δυστυχώς δεν έχουν καθίσει όλοι οι stakeholders, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό που προτείνω γενικά εγώ δεξιά και αριστερά και το λέω ότι πρέπει επιτέλους να σοβαρά να γίνει ένα πλάνο δράσης με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε λέγονται ξενοδόχοι, είτε λέγονται λειτουργοί των υποδομών, είτε λέγονται καθηγητές, οι οποίοι έχουν σαφώς και πρέπει και η Ελληνική Ακαδημία μάλλον να μας βοηθήσει, να το συντάξουμε και μάλιστα να το συνυπογράψουμε και να συμφωνήσουμε να το τηρήσουμε. Όχι κάθε χρόνο. Αυτό δυστυχώς λείπει τα τελευταία χρόνια. 20 χρόνια είμαι σχεδόν σε αυτό. Τρέχουμε τον τουρισμό της περιοχής. Και ένα πλάνο δράσης συντονισμένο που θα λαμβάνει υπόψη όλα αυτά ακόμα δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει κάποια τα οποία αναιρεθήκαν ή με αποτέλεσμα κάθε άνθρωπος να προσπαθεί να κάνει μια σελίδα, να κάνει κτλ. Προσπασματικές προσπάθειες. Και συνήθως χωρίς στόχο και χωρίς αποτέλεσμα. Όλα πρέπει να διαλλάζει και η περιοχή και αποκτάει και γεωπολιτικό χαρακτήρα και σημαντικότητα, αποκτάει και υποδομές προσβασιμότητας, άστα με έχει κατ' όνομα λιμάνι, τρένο και αεροδρόμιο, τώρα φτιάχνονται αυτές οι υποδομές και θα μπορέσουν να πραγματικά να δημιουργήσουν ας το πούμε έτσι, ενδιαφέρον για την περιοχή, είτε λέει τουριστικό είτε επενδυτικό. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν που υπάρχουν και τα εργαλεία και υπάρχει και σαφώς και μπορεί να υπάρξει και μέσω της Ακαδημίας Μάρκετινγκ το support, να καθίσουμε και όλοι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι μόνο η φυσιολατρία, υπάρχουν πολλά πράγματα που να κάνει και ο νομός και η Θράκη. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και, και το κοινό που πάμε στις 2 ώρες εκδήλωσης. Παρακολούθησε με ενδιαφέρον και είναι όλοι εδώ. Εύχομαι πολύ σύντομα η εκδήλωση αυτή να μετεξελιχθεί ή να επαναληφθεί, γιατί όχι και διαζώσεις. Και όπως έχω πει και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, για να κάνω και εγώ το δικό μου το μάρκετινγκ στη Σαμοθράκη, που είναι ένας προορισμός που αξίζει και αυτό το χώρο του και τη φήμη του. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Ακριβώς, κύριο Μπάλτα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάλτα. Είστε καλά. Εγώ να είστε καλά. Γεια σας.